Ξέρουμε ότι τώρα ακόμη δεν μαζευτήκατε, δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Καθόλου. Καθόλου χρόνο. Καθόλου. Λοιπόν, επέστρεψε, εψέ το βράδυ, επέστρεψε και είμαι μέσα στην καλή χαρά, πετάω από τη χαρά μου. Ποια είναι? Όχι μόνο εγώ, και πάρα πολλοί άλλοι χάρηκαν. Κάποιες άλλες δεν χάρηκαν. Opticon Express. Γυαλί μοιοπίας ή ηλίου. Στην πρώτη σωστή απάντηση. FM και NO. Δεν υπάρχει αυτό. Θα τη βγάλει κούτρα σήμερα. Δες μήνυμα. Μπράβο. Αντώνης Opticon Express. Μπράβο. Μπράβο Αντουάν. Μπράβο Αντουάν. Δύο γυαλιά δώρο. Δύο δίνει. Ωραία. Όχι ρε Αντώνη. Συγγνώμη, δεν είπαμε καλημέρα και ξεκινάμε με σένα και στείλεις μήνυμα. Άρα Αντουάν. Αντώνης The Master of Horace Δημητριάδης. Κανόνισε, θα περάσει μία εκ των ημερών ο Παπαδόπουλος από εκεί. Θα περάσω, αφού πέτυχε το σκοπό μου χθες, έτσι, αναβλήθηκε το συλλαλητήριο. Όλη αυτή η αλητεία που πήγατε να κάνετε, συνεισφέρατε κι εσείς αυτό το πράγμα. Εκτός να σου πω κάτι, αλλά ακούσανε εσένα με το που ακούσανε εσένα ότι να γίνει το συλλαλητήριο. Όχι, κύριε, το. Κατάλαβε. Φίλε, η προσφορά μου στον ΠΑΟΚ πρέπει κανονικά να είναι. Είναι δική μου, είναι δική σου. Όχι, καθόλου δική σου. Γιατί σου λέει. Δεν είναι. Λύσαξα χθε. Μέχρι και τον Ανδρέα έβγαλε ξανά τα ρούχα του. Για να λέει ο Ασλαμάς, σου λέει αυτό είναι πολύ κακό. Πολύ κακό. Για να λέει ο Ασλαμάς για πληγή. Η οποία αιμορραγεί αιωνίως στον εθνικό κορμό, σου λέει για να λέει τέτοια Ασλαμάς, κάτι συμβαίνει. Στον Ροζέτο, το κάνουμε μια άλλη, λοιπόν, άλλη Κυριακή. Καλημερίζουμε. Αντώνη The Master of Horace Δημητριάδης, η πρώτη σωστή απάντηση έχει κατευθείαν. Όχι, δεν κάνουμε κλήρωση, η πρώτη. Επέστρεψε, εψέ το βράδυ. Ρε φίλε, αυτό έβαλε. Αυτό έβαλα, κομματάρα έβαλα. Δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό. Ναι. Ήθελα 100 άλλες φορές να πούμε. Ναι, εγώ πήγα και σήμερα, τι να κάνω. Φίλε, εγώ φταίω! Εγώ φταίω! Παρέδωσε λίγο τη Μακεδονία. Εγώ φταίω! Σου λέει για να ζητάει ο Ασλαμάς επίμονα! Και να μεγάλη ανακούφιση ένιωσα χθες, φίλε. Βρε που έλα εδώ και στην Ερμού, κάντε. Η Ερμού θα γίνει Ερμούφσκι, η Τσιμισκή Τσιμισκόφσκι. Να σου πω. Έτσι, μπράβο. Δεν το πω. Το λέω στον αέρα. Δεν γιατί είδα χθες, όχι φίλε. Στον αέρα. Δεν σε είδα χθες. Σε παραδέχθηκα, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Σε παραδέχθηκα εχθές. Που ήσουν σε ετοιμότητα. Στην μπούκα. Κατάλαβες ποια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Που λέει αυτός ο άλλος ότι είναι αυτή η γραμμή. Ο Λίμπερο έχει γραμμή. Γραμμή. Ο Λίμπερο ποτέ δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει γραμμή. Ήσουν σε ετοιμότητα από πίσω, σε παραδέχθηκα, σε κατάλαβα. Εγώ είμαι δίκαιος. Surprise. Ναι, ναι, ναι. Όσο για το συλλαλή. Δύο φορές λέει ο Ματσούκης, πήγαμε λέει εκεί πέρα, μαζέψαμε πράγματα. Το ένα φέραμε ένα-ένα με τη Λέστερ και το άλλο ένα-ένα με τη West Ham. Μην ξαναπάς Γιώργο, μην ξαναπάς. Ο άρχοντας της οπαλίας. Θα το ξαναβάλει την αρχή, φίλε. Περίμενε. Τι περίμενε. Επειδή είναι κομματάρα, με αυτό εγώ θέλω να πω 30 φορές. Μπήκα εγώ σήμερα. Ωραία. Ναι. Κλείστο. Είδες. Κλείστο, το βάλουμε μετά. Ναι. Μπες λίγο με Maiden. Μπες λίγο με Maiden. Για να το κάνουμε με την ποδοσφαιρική περιόταση. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κλείστο λίγο, κλείστο. 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 Εκεί. Κάτσε, για να πει. Δίνω εισιτήριο. Αυτό να πούμε. Λοιπόν, προσέξτε. Ναι. Ένα εισιτήριο. Το άλλο την άλλη ώρα. Ένα εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Το άλλο με quiz. Το άλλο με quiz. Με ρε, φίλε, λίγο να υδρώσει. Ένα εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. FM και ενόρμα τεπώνυμο ΠΑΟΚ. Αποστολή στο 54526 για τον αγώνα τη Κυριακή. ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Στην Τουμπάρα. Έτσι, ένα εισιτήριο και ένα θα δώσουμε στη δεύτερη μετά τις 11. Ναι. Με quiz. Ναι. Ναι, δύο είναι με quiz, θέλει μετά. Έτσι με quiz, θέλω εγώ, ρε φίλε. Με quiz τώρα, θέλω. Ναι, με quiz θέλω, ρε φίλε. Έτσι, θα γίνει μια φορά το δικό μου. Με δεν κατάλαβα. Αυτή η εβδομάδα είναι του ΠΑΟ. Αυτή η εβδομάδα είναι δική μα, ρε φίλε. Καλά λέει, καλά λέει. Ναι. Σωστό, καλά λέει. Ναι. Να υδρώσει λίγο άλλο, φίλε. Τώρα, όχι, έτσι. Γύρισε ψε και ενθουσιαστήκαμε χιλιάδες άνδριδοι. Ποια είναι? Περιμένουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Από τα Opticon Express ή γυαλιά Οράσεως. Ένα ζευγάρι τώρα και ένα αργότερα γιατί είναι μερακλωμένος. Ο Αντώνης The Master of Horace Δημητριάδης. Τέσσερα μαγαζά στην πόλη. Δεν πηγαίνετε σε εκείνο που είναι μέσα στο Μακεδονία Παλάς. Πηγαίνετε στα άλλα τρία. Αυτή, το ένα δυτικά. Αυτό γιατί το λες, Μάριο. Ποιο? Αυτό γιατί το λες. Γιατί πηγαίνουν εκεί. Α. Είναι το διαγωνισμό εκείνο. Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Γιατί το λες πολλές φορές και λέω. Δεν πας εκεί για το διαγωνισμό. Εντάξει, ωραία. Στο Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Στα άλλα τρία. Το ένα δυτικά. New Ευκάρπια. Πολυτεχνείου 23. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Το άλλο Downtown. Απέναντι από τα νέα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου 28. Μπράβο. Όχι 28 26. 26 Οκτωβρίου 28. Έτσι. Φαίνεται από όλο το σταυροδρόμι. Και καβός να είσαι, ναι, πάνω θα πέσεις. Πάμε. Και το άλλο είναι εντελώς τελείως Downtown. Wow. Από εκεί που ως συνήθως
σουτάρει ο Στίβεν Κάρι, έτσι, από downtown, κανονικά, Παύλου Μελά 11, μπροστά στην πιάτσα των Τεμπέλιδων. Εκεί. Σε ένα από τα τρία πηγαίνετε και θα καβατζώσετε το ζευγάρι γυαλιά λίγο που κερδίσατε. DJ Κιώσης σήμερα. Α, τεράστιος. Άκα Χρήστος Κιώσης. Ένα ακόμη πρωινό μαζί μας. Το αίμα κυλάει. Εκδίκηση ζητάει. Σιγάρετε μπονέρα. Βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση. Στην τεράστια West Ham. Αρεαλίτες. Αρεαλίτες. Δεν τρέπεστε καθόλου. Του Μανουέλ Πελεγκρίνη. Βαθιά υπόκληση στον Claret and Blue Army. We are forever blowing bubbles. Marino West Hamius. Α, πολύ καλό. Στείλε μήνυμα. Εύχομαι ολόψυχα, ναι, να πετύχει την Κυριακή Ολυμπιακός το μοναδικό γκολ που πετυχαίνει χθες μέσα στο London Stadium. Λάθος. Στο κατάμεστο London Stadium. Λάθος εκτίμηση. Η Liverpool. Μιλάμε για ακατάσχετη αλητεία. Γιούργεν Κλοπ, έχεις γίνει πιο αντιπαθητικός και από τα λάχανα. Άντε τώρα τα στιγμιά, θα βρίσκεις όλα τα προτερήματά του. Γιατί πράγμα διαμαρτύρησε επί μία ώρα στον τέταρτο και δύο φορές μετά στο διαιτητή, μετά τη λήξη του αγώνα. Πολύ κλωτσή διάσκολη. Η τεράστια όμως ψαγμενιά δεν είναι το γκολ το πετυχαίνει η Λίβερπουλ. Είναι αυτό που της αφήνει ο άλλος βοηθός, ο πρώτος, να πετύχει στο 94. Ο Ριζής, έτσι, δεν είναι το γκολ που πετυχαίνει ο Μανές, είναι το άλλο που αφήνει να επιτύχει ο Ριζής στο 94, ενώ έχει κρατήσει 93 λεπτά, 3 λεπτά καθυστέρηση, 5, που δεν υπάρχει καν λόγος, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Liar, liar, liar. Βαθιά υπόκληση στην τεράστια West Ham. Του Steve Harris. Έχει χάρη που του αγαπάω γιατί σου κόψα και ένα πρωτάθλημα. Με Πολύνης δεν ήταν τότε. Ναι. Τον προδότη, ε. Ναι. Έτσι. Αφιερωμένο στο West Ham, αφιερωμένο στον φανατικό παδό της και μέλος της διοίκησής της, τεράστιο μπασισταρά, όχι φασισταρά, μπασισταρά Steve Harris που έκανε την Liverpool να τρέχει στους λόφους για να σωθεί. Πανικόβλητοι έτρεχαν οι μισθοφόροι του Λίβερπουλ, εψέ. Μισθοφόρος εσύ, πρόσεχε. Πανικόβλητοι! Πρόσεχε τα επιθέματα που χρησιμοποιείς. Ναι. Βαθιά υπόκληση στην West Ham 1895. Έδειξε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως και έστειλε το μήνυμα σ' ολάκερο τον πλανήτη. Ότι όπου υπάρχουν δυνάστες μπορούν, μπράβο, να κατανικηθούν. Μπράβο, να και τον Ολυμπιακό τα λες τώρα. Μπορούν. Ευτυχώς άλλαξε τελευταία. Να κατατροποθούν. Κόντρα στη βρωμιά και την αδικία, η West Ham ύψωσε το ανάστημά της. Βαθιά υπόκληση, όχι, στα σφυριά. Το σφυρί της ύψωσε, έτσι. Γι' αυτό και ακούμε το μπάσο σφυρί του τεράστιου Steve Harris. Πανικόβλητος μπορεί να τρέχεις και εσύ, αλλά αν έχεις ασφάλεια Μαργαριτόπουλου δεν χρειάζεται να το κάνεις. Επειδή το αυτοκίνητο σου είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πού το βρίσκουμε τον τύπο, Μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο 2310-911-701. Πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκίνητου σας, ζητήστε μια προσφορά και θα το διαπιστώσετε. Πραγματικά δακρύζουμε με το SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον 421. Ναι, αλλά σου πω κάτι, μεγαλώσει τα μηνύματα. Θέλω να βλέπω και εγώ, ρε Μάρι. Ναι, θα το κάνουμε μετά. Λέει ο Βασίλης. Τι είπε? Δεν υπάρχει. Το κομπάτι. Πόσο offside είναι, λέει. Ρε. Το βλέπει τώρα ο άνθρωπος. Χριστό. Έλα, ρε, μισό μέτρο. Πες μου αυτό στην του. Εργοτέλης πάω. Πες μου, Χριστό, αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ την Κυριακή στην Τούμπα. Πες μου. Αν θα φύγει ο βοηθός. Κάτσε να δούμε ποιον θα μας στείλουν πρώτα. Το δίχτυ θα γίνει πολύ κοντό. Ο Βασίλης λέει, επέστρεψε η ελπίδα ότι η Λίβερπουλ θα χάσει την Πρέμιερ. Στο Σουμπούτεο χθες δίναν και παίρναν τα αρνιά. Τέτοια καλή. Λοιπόν, καλά θα σας φτιάξω εγώ τη γούνα. Άλλη επέστρεψε, καλημερίζουμε το επιτελείο του Σουμπούτεο. Το Σουμπούτεο άλλαξε χέρια. Έτσι. Το πήραν Αποστόλης και ο Κώστας. Πάει ο Άντριο. Και προσπαθούν να το αναστήσουν μετά τον Αντρέα και τον Δημήτρη που το είχαν αναστημένο για πολλά χρόνια. Αλλά τελευταίο διάστημα λίγο το είχαν παρατημένο. Τους ευχόμαστε ολόψυχα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, να πάνε καλά οι δουλειές τους. Πάνε καλά. Θα είμαστε κοντά τους. Μπράβο, και αυτοί να βγουν κοντά μας. Και όντως, χθες γύριζε, είχαν βάλει ένα αρνί στον εξωτερικό χώρο από το Σουμπούτεο, ναι, και είχαν κρασιά, ρετσίνες κτλ. Θα κοπούν να τα πάω. Βασίλη, δεν εννοώ αυτήν.
αλλά το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι δικό σου. Γιατί είναι, είσαι πολύ γατόνι. Είναι πολύ, θα μπορούσα να πω αυτό. Μπράβο. Το ζευγάρι το ένα γυαλιά ηλίου είναι δικό σου. Γιατί μας είπε δύο ο Αντώνης, οπότε πια επέστρεψε. Εψέ το βράδυ επέστρεψε, χοροπηδούσα μέσα στο σαλόνι, μπροστά στην τηλεόραση. Πού έφτασε ο Κακομοίρης, όταν πλησιάζουν τη Λίβερπουλ στους 4 βαθμούς και στους 3, χοροπηδάει, φαντάσου. Ναι, όχι γι' αυτό, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό. Α, για το άλλο λες. Ποια επέστρεψε, εψέ. Δεν χάρηκα μόνο εγώ, χιλιάδες άλλοι χάρηκαν. Ποια επέστρεψε, εψέ. Στην πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και οι λάθος απαντήσεις καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Τώρα, μουσική ανάσα με Maiden. Στο 94 το βλέπεις. Παναγιώτη, δες το. Δεν το είδα. Τι αφήνει. Και ο σκηνοθέτης, μπράβο ρε Χρήστο. Ο σκηνοθέτης δεν υπάρχει. Εξευτελίζει. Εντάξει, καλά, μα ζάλισε, αμάρα. Εξευτελίζει. Και τον άλλον βοηθό, τον πρώτο, ο οποίος έχει τέλεια θέση. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς τόσα χρόνια με εσάς, ρε. Και στο 94. Ρε αρχιδυνάστη, ρε Κάρινγκτον δυναστεία. Αφήνει. Ρε Τζοάν Κόλινς. Αφήνει αυτόν τον Ορεσί, τον πώς το λένε. Ναι, πώς το λένε. Τον αφήνει τον Ορεσί, του λέει Ορεσί, βάλτο. Τον αφήνει 2,5 μέρες offside. Έχει ένα τρίτο πόδι Ορεσί, σ' αρεσί. Ενώ είναι, ας έρθει να το πει. Ενώ είναι. Τρέμει. Ενώ είναι. Ο Νταγλαράς από το τεπόμ. Δεν υπάρχει. Ενώ είναι 2,5 μέρες offside. Ο βοηθός έχει τέλεια θέση και του λέει βάλτο ρε παλίκαρε. Και ο Κλοπ δεν έχει το θεό του. Έχεις γίνει πλέον ρε Κλοπ άκρος αντιπαθητικός. Για σένα, για μας είναι πηγαίνει λατρευτός. Και διαμαρτύρεται σε δύο δόσεις. Σε τρεις θα πάει. Μία αμέσως με τη λήξη, ναι. Και μία όταν οι διαιτές έχουν φτάσει θα γίνει. Πριν την είσοδο για τα αποδυτήρια. Μπούκα. Περίπου 3 μέτρα. Μπούκα. Πραγματικά ντρέπομαι. Είναι πλέον θέμα, ναι, καθαρά της Βασίλισσας Ελισάβετ. Κάτσε τώρα με τον Brexit που θα τη φυγαδεύσετε κορόιδο. Με δυνάρι θα Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι. Σκέψου, ναι, τι πέρασε η πατρίδα τι σου. Τι να σκεφτεί, δεν μπορεί να ρίξει το στόμα κατά πιέρα. Από αυτή τη χώρα. Θα μιλάς με σεβασμό. Θα μιλάς με σέβας. Τι ψεύτο Βασίλισσα. Θα μιλάς με σέβας. Ξυπόλυτη τώρα. Γρια. Θα μιλάς με σέβας. Άντε, γιαγιάκα. Για να λες εσύ επέστρεψε, μάλλον για την τρέμη θα λες καλημέρα. Το λάτιμο λες. Όχι, 3-16. Όχι, είναι 3-16. Η τρέμη δεν έχει έπει. Γιατί θα κάνουν εκπομπή τα καπί. Στο Μαρινάκι, το κανάλι. Χρήστο, δεν ξεκινάει σε λίγο. Θα κάνουν εκπομπή τα καπί. Πήρε ο Μαρινάκι κανάλι. Λέει ότι θα είναι. 81 δεν είναι. Στο κεντρικό δελτίο θα είναι η Όλγα Τρέμη. Κυρία Όλγα, πώ είναι. Εσύ, Όλγα Τρέμη, αγόρι μου. Όχι, κυρία Όλγα. Ούτε στον ύπνο σου. Έχει κάσει. Ούτε στον ύπνο σου. Ο Αποστόλης μπαίνει για εισιτήριο ΠΑΟΚ και μας λέει καλημέρα, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνεις. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Άντε, δώσε. Ακόμη δεν βρήκε κανείς. Ποια επέστρεψε. Χοροπηδούσα μπροστά στην τηλεόραση. Εψέ το βράδυ. Και χιλιάδες άλλοι χαρήκαμε. Όχι μόνο εγώ. Και κάποιες κατεβάσανε προβοσκίδα μέχρι το πάτωμα. Μέχρι το πάτωμα. Λοιπόν, προσέξτε. Ένα εισιτήριο δίνουμε. Ένα τώρα. Και το δεύτερο τη δεύτερη ώρα. Το δεύτερο, με quiz. Λοιπόν, quiz, ναι. Ένα εισιτήριο χωρίς quiz. Ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το είδα. Παναγιώτη, το είδα. Ένα εισιτήριο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και δίνουμε και 2 διπλές προσκλήσεις για μια πραγματικά πανέμορφη θεατρική παράσταση. Τελευταία βραδιά απόψε. Grace and Glory. Ανάτομη. Το γνωστό έργο του Tom Ziegler. Που έχει ανεβεί με διάφορες ηθοποιούς. Χρήστο, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Με Τζίνα Ρόουλαντ και Νταϊάν Λέιν. Το έχει δει εσύ. Ναι. Σ' αρέσει, ε. Πεθαίνω. Μ' αρέσει, είμαι πάρα πολύ. Τώρα που μεγάλωσε πιο, ναι, πολύ. Ακόμα πιο πολύ, ναι. Grace and Glory. Glory. Μία ντραμεντή, δραματοκομεντή. Όπου πρωταγωνιστούν 2 γυναίκες. Αχ. Έτσι. Η 90χρονη αγρότησα Grace. Και η 40χρονη απόφυτος του Χάρβαρντ, Glory. Η εγγόνα. Και διαδραματίζεται όλο στα πανέμορφα βουνά της Βιρτζίνια. Ένα υπέροχο έργο. Έχει ανεβεί και με Εστέλ Πάρσον και Λούσι Αρνάζ. Απόψε στο Θέατρο Αυλαία με Αλεξάνδρα Παντελάκη και Δώρα Χρυσικού. Θέατρο Αυλαία στην πλατεία Χάνθ, Τσιμισκή, στην καρδιά της πόλης. Ώρα έναρξη 9. Πραγματικά αξίζει. FM κενό. Ονοματεπώνυμο, γράφεις θέατρο και το αποστέλνεις στο 54526.
εννοείται ότι με το ίδιο μήνυμα μπαίνεις και για ΠΑΟΚ, για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εννοούμε, και για το θέατρο. Επίσης, δεν είναι τα εισιτήρια μόνο για ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Απλά επειδή. Πράτε, ρε χαμένε που θα δώσουμε σε Ολυμπιακό εισιτήριο. Και καλά θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να με ρημνήσει να μην δώσει τα 8.000 εισιτήρια πόσα είναι να βγάλει στο ίντερνετ, έτσι. Δώσε τα δεξιά-αριστερά, ξέρεις εσύ. 8.000 μπορεί να πας εσύ, να πάει ο κιός, να πάει ο ένας, να πάει ο άλλος. Δεν θέλουμε τέτοια. Αυτό που δίνουμε εμείς, ναι. Απλά γράφεις ΠΑΟΚ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Αν τώρα αυτό που στέλνει ο Γιάννη. Εντάξει, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να αν είναι φόλα Παναθηναϊκό. Εντάξει, αν φόλα, τι θα κάνουμε. Ρε φίλε, δεν το αυτό μάθω ποτέ. Λέω. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, απλά δεν το πούμε. Εντάξει, αυτό σου λέω. Ναι. Είναι για όλου. Εμά μα ενδιαφέρει, παιδιά, να κάνουμε. Εμά μα ενδιαφέρει να κερδίσουμε την Κυριακή. Με κάθε τρόπο. Ναι, για τα εισιτήρια. Είτε με δίχτυα κοντά, είτε με αλιγάτορε, ναι. Είτε χωρί. Για τα εισιτήρια μα ενδιαφέρει εμά. Ναι. Το ονοματεπώνυμο. Έτσι. Τυπικά γράφει ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι φίλο του ποδοσφαίρου. Και είσαι λεβαδιακός και θες ναι, να πας, ναι. Απλά γράφεις ΠΑΟΚ για να ξεχωρίσεις την κλήρωση. Έτσι. Να σου πω κάτι, αν έρθει ένα μήνυμα που γράφει Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εισιτήριο, Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα έχω πολλές τύχες, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Καλά, δεν περάστε, θα. Μπορείτε να περάσετε με τρόπο, ναι. Κάποιο σημάδι, ναι. Θα βοηθήσω εγώ. Καλά, εντάξει. Θα βοηθήσω εκεί εγώ. Εκεί θα μπει stop, θα μπουν τα στήθη μου μπροστά. Στείλε ΠΑΟΚ. Καλημέρα Μάριε. Ναι, καλά θα φας. Καλημέρα Μάριε. Αυτά τα Μάριε μόνο, κομμένα. Καλημέρα Μάριε. Ναι, ναι, διάλειμμα. Αδερφή Ανδριανόπουλη, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ελάτε χιώτες. Ελάτε, κατσιμίχη, ελάτε. Παιδιά, πραγματική απογοήτευση. Δηλαδή, το έχει ψηλιαστεί κάποιος. Τι γύρισε, εψέ. Α, τα δικά σου τα παλάβα. Τι επέστρεψε. Ασχολείται ο κόσμος. Είπα να στείλω και μήνυμα εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ο 164 λατρεμένος Παοκτσής λέει. Καλημέρα. Μήπως μετά από τόσα χρόνια επέστρεψε η στήση σου. Με Λίβερπουλ και πάω κορυφή. For your life. Μπάμια, μπάμια. Με Λίβερπουλ και πάω κορυφή, μπάμια. Ο Μάριος ο μπάμιας. Ένα ακόμη μήνυμα και πάμε στο break. 887. Η χθεσινή σφυριά ήταν δυνατή σαν μαχαιριά. Και θα χαρώ πολύ να χάσει και αυτόν τον τίτλο το άχρηστο αγγλικό πουλί. Πρόσχε πως μιλάς. Ποιητικές καλημέρες. Πρόσχε πως μιλάς 887. Εντάξει, δεν είπε το παιδί κάτι. Έλα, εντάξει. Δεν είπε, τι είπε. Αγγλικό πουλί. Το άχρηστο αγγλικό πουλί. Άχρηστο αγγλικό πουλί. Το πουλί που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Το πουλί αυτό το πουλί ξέρεις που ήταν καρφωμένο τόσα χρόνια. Έτσι, έτσι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεκαετία 70 και 80. Αυτό έτσι. Το άχρηστο πουλί. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, διάλειμμα, Μάριο, πάρε 25, πήγε, ο διαγωνισμός κλείνει. Αχ, για την Έρτζη λες βρε τρελοκομείο, κλαίω. Νικήτρια είναι η ακροάτριά μας Γεωργία. Έκλεισε ο διαγωνισμός, επέστρεψε στο Πολ. Μπράβο, Τζόρτζ. Άκα, Power of Love, η Έρτζη, η αρρώστια μου. Δεν βλέπω ρε, μόνο που είδα το ψιλοστραβοχαλασμένο δόντι πάνω αριστερά, τρελάθηκα. Α, Φρονιμίτης λατρεύει ο άλλος. Κουκλάρα, Νέρτζι, αρρώστια. Και μόνο που είδα τη Ρένια. Από νεύρωση. Μαυρογκαγκανιασμένη να κάνει μούτρα και να λέει. Γύρισε αυτή. Γύρισε αυτή. Άιντε βρε Κατίνα. Η Κατίνα θα μείνει. Άιντε βρε Κατίνα. Θέλω να την δω αυτή την Όρτζι. Λαϊκιά. Άντε λαϊκιά. Μπήκε μια κοπελίτσα στη Λάτη. Πώς την είπε, Σάτσι. Με Vans και με τατού χέρι μανίκι. Αυτό ήταν μαγάζι στην Αγγελάκη, ρε Σάτσι. Αλητεία με μαλλί εναλλακτικό. Άιντε ρε Νέρτζι. Άιντε Νέρτζι ρε βουνιά. Μπράβο ρε Παπ. Μπράβο. Ας το να παίζει μέχρι το τέλος. Τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο Blue Oyster Cult. Εντάξει, μεγάλη στιγμή της παγκόσμιας μουσικής. Ποια χρόνια είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι μέσα 80. 83-84 κάπου εκεί. Ναι. Μεγάλη Blue Oyster Cult. B.O.C. Don't Fear the Bloody Reaper. Το έχεις βάλει ποτέ μαζί. Όταν έχουμε κάνει βέβαια. Ναι, 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 ναι. Και όταν δίνουμε προσκλήσεις. Ναι. Παιδιά θα δίνουμε ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή προσκλήσεις για Uriah Heep. Έτσι. Είπαμε το κυνηγήσουμε, θα δίνουμε 2-3 μονές προσκλησούλες για Uriah Heep. Να είσαι ετοιμότητα. Γεγονός είναι ότι δίνουμε σήμερα πάω Ολυμπιακός. Το live, ένα εισιτήριο. Μισό Παναγιώτη λίγο. Ναι. Μισό Παναγιώτη λίγο. Να το κλείσω εδώ για να μην τα βλέπουμε και χάνουμε χρόνο. Το live είναι το Σάββατο. Οκ. Okay. Πάει για sold out. Θα δίνουμε εμείς προσκλήσεις ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή.
Και, μάλλον την Πέμπτη. Και την Παρασκευή θα δίνουμε για τους Monster Magnet. Να είστε σε ετοιμότητα. Αλλά να έχουμε συμμετοχή, έτσι. Όχι 25 συμμετοχές, 28. Δεν τρεπόμαστε. Λοιπόν. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ένα εισιτήριο μέχρι τις 11 η ώρα και το δεύτερο το δώσουμε τη δεύτερη ώρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε. Όχι, περίμενε. Ναι. Δίνουμε και δύο διπλές προσκλησούλες για το θέατρο Grace and Glory. Πανέμορφη παράσταση. Τρυφερή. Γεμάτη χαρμολύπη. Με Αλεξάνδρα Παντελάκη και Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Λασπιάς το κλασικό έργο του Tom Ziegler. Στο θέατρο Αυλαία. Απόψε, ώρα 9. Σας γεμίζουμε ποιοτικά την βραδιά της Τρίτης. Με πάρα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δηλαδή ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Η Γεωργία είναι η νικήτρια του διαγωνισμού για τα γυαλιά που απάντησε πολύ πολύ σωστά. Επέστρεψε η Νέρτζι. Γι' αυτό και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Λατρεύω Νέρτζι, πεθαίνω Νέρτζι. Για μένα με διαφορά το πιο ποιοτικό κορίτσι, με χαούδι διαφορά από το δεύτερο, στο Power of Love. Και φυσικά η Ρένια έβγαλε όλη την κατενιά της. Η Ρένια έβγαλε όλη την κατενιά της. Όλη την κατενιά της. Μπαμπόγερε, κάθεις και βλέπεις Power of Love. Είναι δυνατόν. Και μετά μας πουλάς ποιότητα και θέατρο και κινηματογράφο και τέτοια. Βλέπω επιλεκτικά. Μπαμπόγερε, βλέπεις τα μπουτάκια. Βλέπω επιλεκτικά. Κλεφτές ματιές. 887. Έχεις ανεβεί πάρα πολύ στην εκτίμησή μου. Γιατί το μήνυμά σου το στέλνεις τρεις φορές. Είναι ολοφάνερο ότι πολλοί κόσμος πλέον έχει συχαθεί αυτό που γίνεται φέτος στην Αγγλία. Εσάς σας συχαίνεται ο κόσμος. Έχετε κάνει την Αγγλία Ελλάδα. Άντε ρε χαμένε. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ναι, οι αλητίες που κάτι... είδαμε εψέ το βράδυ στο Λονδίνο. Κλωτσίδια η Βασίλισσα. Αν γίνουν στην Τούμπα την Κυριακή. Επιβασίλισσα τα παίρνες. Καμπύρι. Θα μας διώξεις τη Δευτέρα. Θα σας διώξω. Φυσικά σας διώξω. Μαζί, ναι. Μαζί ναι. Με τη Λίβερπουλ που αρχίσουν οι απώλειες για τον άλλον. Ναι. 85 πήρε το πρωτάθλημα. Μα τι λέω. Έστειλε ελπίδα και φως η West Ham σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο μόνος λόγος. Η Λίβερπουλ και εγώ. Είναι ο μόνος λόγος που δέχομαι να χάσει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Μπράβο. Να το χάσει και πάω. Ενώ την αγαπάς τόσο πολύ, λες ξεκινάει η καρδιά. Θυσία. Η χθεσινή σφυριά ήταν δυνατή σαν μαχαιριά. Και θα χαρώ πολύ να χάσει και αυτόν τον τίτλο το άχρηστο αγγλικό πουλί. Ποιητικές καλημέρες από τον 887 πλέον είσαι αδερφός. Με σήμα το πουλί. Έρχεται τρεις φορές. Με σήμα το. Ναι. Και δύο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Λίμπερο από τον Μέγα Τιτάνα. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Και ας πεθάνουν. Δεν πεθαίνουν όμως. Δεν πεθαίνουν. Πολύ ωραίο το τέτοιο. Πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Και πολύ ωραία επίσης κινηματογραφική έκδοση. Παραδέχομαι. Μπράβο, ρε, μπράβο. Και ο Λεοντιάδης στέλνει συμμετοχή για τον ΠΑΟΚ. Δεν δίνουν εισιτήρια στον Λεοντιάδη και στέλνει συμμετοχές στον Λίμπερο. Το βλέπει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Ψάχνει δουλειά, ναι ρε φίλε. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Ναι. Είσαι επικοινωνιακός, αξιόπιστος και συνεργάσιμος. Προσφέρουμε στην Dialog τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, ωραία, επιπλέον προνόμια, ναι, πληρωμένες διακοπές, ναι, ρεπό σε αργίες, έτσι, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Μπράβο. Δίνεις το στυλό μου. Όχι. Να το πάρε και ένα από εκεί που είναι εσύ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε με Τσαλτίδη κανονικά ενωμένοι. Είδες την ώρα του ο Χρήστανθος. Ήταν εδώ πέρα, απλά κάτι κανόνιζε έξω, κάποια μεταγραφή πάλι του Άρη. Σε έχασα χθες, δεν σε είδα, δούλευα. Φίλε, sorry, έξω ήμουν. Και εσύ. Χίλια συγγνώμη. Και τι έκανα, θα με παραδεχθείς. Το γύρισα, δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Άρχισε τέτοιο, ρε φίλε. Μετά τις 12 το γύρισα τρεις φορές στην R3, γιατί πολλές φορές βάζει επανάληψη. Μπράβο. Και ευτυχώς. Και δεν σε είχε. Δεν μου λες ποια άλλη ζωή. Να δω εμφάνιση. Ποιος ήταν άλλος καλεσμένος. Ο Κώστας Βασιλόπουλος. Άλλος. Ο Φούρτουλα. Άλλος. Και ο Μιχαλίτσιος. Ο οποίος είναι Βόσνιος, ε. Μάλιστα. Από τον Ηρακλή κάποιος, όχι. Δεν πειράζει. Ωραία. Αυτά. Τι να πει. Μπράβο στον Τάσο Σταμπουλή. Να πει. Έχει να πει. Ήταν, όμως... ήταν τον Ηρακλή. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Ο οποίος έκανε σύνδεση, περίμενε. Όντως, α, γι' αυτό δεν λες τίποτα. Δεν κατάλαβες πριν τι είπα. Έκανε σύνδεση με το Branch of Liverpool και ήταν ο Ματζιούκης εκεί. Αυτό είπες προηγουμένως. Ναι. Και λέει ο Ματζιούκης. Εσύ κατάλαβες κάτι. Και λέει ο Ματζιούκης πριν το match. Ναι. West Ham Liverpool. Είμαστε εδώ για να δούμε το match και τα λοιπά. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος λέει είμαι West Ham. Ναι, Steve Harris. Και λέει ο Δόγιος. Μαζευτήκαμε προχθές. Παίζει και μπάσο, εντάξει. Και μαζέψαμε για την αρρώγη που μαζεύουν τρόφιμα ο Γιώργος. Και μπράβο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και προβάλλαν και αυτή τη δραστηριότητα. Να δούμε που πάνε κάποια στιγμή. Τι πλάκα. Σε 45 οικογένειες πάνε, βρέ. Πόσο ελεηνός τυποτένιος. Ελεηνός, όντως. Ελεηνός. Τι είναι από εδώ, εσύ και η Βασίλισσα. Άκου λίγο. Η Βασίλισσα. Και λέει. Μάστερ σεφ, σε υποστηρίζω. Και λέει ο Ματζιούκης. Μαζέψαμε, λέει, προχθές.
πριν το παιχνίδι με τη Λέστερ, μαζεύουμε και σήμερα. Και λέω, οχ, πάλι ένα-ένα. Πάλι ένα-ένα θα έρθει. Είναι ικανό να πάρει. Είναι ικανό ο Μάριο να πάρει σακούλε, σου λέει για το Σάββατο να του πάρει του δώσω, επειδή πα και ξαναγελάρουν. Πε του λίγο να έρθει για να βγει για μισό λεπτό. Πε του αρθελικά για μισό λεπτό μόνο. Να μπει μέσα. Το που λένε που παοξίζει. Έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα. Για μισό λεπτό μόνο. Παοξίζε. Για μισό λεπτό, έλα μέσα, έλα μέσα. Κουφάλια πάλι κλαρίνο κάνε, τι κάνετε. 3-1. 1-4 μανατροπή. Μανατροπή. Χαρί, τους έχει διώξει ο πρόεδρος, δεν τους θέλει ο πρόεδρος. Φλόρες, ποιος θα βάλει τον κόσμο. Έλα εδώ, εδώ, εδώ. Λοιπόν, θέλω να ακουστεί εδώ ρε, στο μικρόφωνο εμένα, δώσε το στόμα μου, κοιτά. Λοιπόν, πες τι σου είπε η τελευταία σχέση που είχες, που σου είπε να χωρίσετε, ποια ήταν η αιτία, πες, και μετά θα πούμε από πού ήταν. Είσαι τα κουφάλια, έτσι. Λοιπόν, ναι. Λέγε. Ο λόγος λέει είναι ότι είμαστε μακριά, λέει. Η απόσταση. Είναι η απόσταση, ναι. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε. Μπράβο. Συχνά. Μα μου. Ωραία. Πού μένει αυτή. Λες είναι από την Εύβοια. Πού μένει αυτή. Μένει λίγο πιο έξω από την Αλεξάνδρεια. Μπορείς να φύγεις. Είσαι το πουλέν μου. Είσαι μάστερ. Δες χαρά που χώριζε. Θα πας την Κυριακή στην Τούπα. Εγώ δεν ερκέσαι. Εντάξει. Ωραία. Αυτά είναι. Το εισαγγελματήριο πάει για τη Μακεδονία, το πουλήσαμε, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόταν, καν. Λοιπόν, για να δω, βλέπουμε τώρα φωτογραφίες, θα μας δείξει από τη χθεσινή εκπομπή Pressing της ΕΡΤΡΙΑ του Τάσου Σταμπουλή. Ο Χρύσανθος ήταν καλεσμένος σε παραθυράκι, σε μικρό τη είχαν αιρεσί. Στούντιο δεν ήσουν. Ναι, ρε φίλε. Α, εντάξει, μην τα κάνουμε ρημαδιό. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σχολιάσετε κάτι. Ποιο? Το καταλάβατε ότι το Σάββατο. Σάββατο, κύριε Κιτάπη, ο Ηρακλής, εσύ. Το Σάββατο. Σάββατο, ναι. Το καταλάβατε το Σάββατο ο Γιώργος Κωστίκος. Ωραία. Πήγε να πληγώσει τον Ηρακλή. Δεν το δείχνει. Ναι. Επαναλαμβάνω. Το καταλάβαμε. Ο Γιώργος ο Κωστίκος. Ο καλύτερος παίκτης του Πλατανιά ήταν. Πήγε να πληγώσει τον Ηρακλή. Τον πλήγωσε. Το καταλάβατε. 2-2 έλεξε. Ουσιαστικά ναι, έμεσα τον πλήγωσε. Δεν το όχι τι άμεσα. Λοιπόν, τι όχι βαθιά άμεσα. Υπόκληση στον Γιώργο Κωστίκο γιατί έδωσε στον γιο του το όνομα Γιώργος. Ο Γιώργος, 20-21 ετών, αν δεν κάνω λάθος, 20 ετών νομίζω, προϊόν των Ακαδημιών του Ηρακλέους, για χρόνια στον Ηρακλή, έχει το όνομα Γιώργος. Ήθελα και άλλες φορές να το σχολιάσω, αλλά έλεγα. Να και εγώ μικρό σε τετραδιάκια που έγραφα, έτσι διάφορα ναι. Ρε παιδί μου και σε σχόλιά μου και τέτοια, ναι. Έγραφα Παναγιώτης Κωστίκος. Γιατί τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ναι. Εδώ το ζουμί είναι άλλο. Ναι. Θέλω μήνυμα, θέλουμε μηνύματα. Μην μου πεις για εκείνο το. Για. Όχι. Για Έλληνες, γιατί. Στο εξωτερικό συνηθίζεται, κυρίως σε αγγλοσαξονικές χώρες. Έτσι, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνηθίζεται. Εδώ, ζήτημα αν ξέρω, αν γνωρίζω άλλη μία ή δύο περιπτώσεις που να έχει το παιδί το όνομα του μπαμπά. Ο μπαμπάς μπορεί με τον αδερφό μπαμπά... μου. Θέλω από κάποιον, ναι. Θέλω από κάποιον... Λέω, ο μπαμπάς μου με τον αδερφό μου. Ναι, γιατί ναι, ήταν ναι, και ο παππούς. Άρα το πήρατε εσείς. Ο αδερφός μας είναι. Χρήστος. Χρήστος. Ναι. Και Θεός Χρήστος ο πατέρας σου. Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Το ωραίο παλικάρι τον γνώρισα. Καμία σχέση με τον Χρήστανθο. Έτσι. Ναι, άρα πήρε το όνομα του πατέρα. Του παππού. Ναι. Του παππού. Δηλαδή, εσάς πάει. Πόση πάτε... κόρη μου πήρε το όνομα της πεθεράς μου που ήταν το ίδιο με το δικό μου. Χρυσάνθη. Παλικάρι μου, περίμενε. Άρα εσείς το πάτε. Το εδώ, μπαμπά τη μάνα. Το μπαμπά τη μάνα μου. Ναι. Όχι, τον μπαμπά της μάνας μου τον λέγαν Χρήστο. Και τον άντρα της τον λέγαν Χρήστο. Α, είναι άλλη ήταν, περίπτωση αυτό. Ναι, ήταν συνωνυμία. Ο μπαμπάς της με τον άντρα της. Μπράβο. Προφανώς στο Γιώργο Κωστίκο. Ναι. Μπορεί να είναι παππούς. Αν είναι και ο παππούς Γιώργος. Ναι, άρα πάει στο σόι. Μπαμπάς γιος, μπαμπάς γιος. Και θα συνεχίζει αυτό. Εσάι. Όχι μόνο ρε φίλε, μπορεί να είναι του πεθερού του. Αλλά δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι του πεθερού του. Από το πιο πιθανό είναι, είναι αυτό. Και αυτό. Ωραία. Θέλω λοιπόν, αν ακούει ο Γιώργος ο Κωστίκος. Να πάρει τηλέφωνο σου πει αν είναι ο πεθερού, ρε φίλε, δεν το βγάζα. Γιατί σου λέει ρε φίλε, Γιώργος. Το δεύτερο. Τι, το. Το δεύτερο παιδί. Αν ακούει κάποιος φίλε, που γνωρίζει. Σε μένα σου λέω, ναι. Ένα, ο μπαμπάς μου, ο αδερφός μου, ήταν ο πατέρας της μάνας μου, Χρήστος. Ναι. Και πήραν Χρήστος. Η κόρη μου, η μία που λέει, τη λένε Χρυσάνθη, και λένε καλά ρε το παιδί, το είπες. Λέω, η πεθερά μου είναι Χρυσάνθη. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Στον αδερφό σου όμως είναι από τον μπαμπά σου. Από τον παππού. Α, από τον παππού. Άρα πάει στο άρα από τον παππού πήγε στον πατέρα σου όμως. Ρε παιδιά, μην μπερδεύετε τώρα. Είστε καθυστερημένοι και οι δύο. Γιατί ρε φίλε, από τον παππού σου πήγε στον πατέρα σου. Ο μπαμπάς παντρεύτηκε τη μαμά. Ναι. Που το μπαμπάς της ήταν το ίδιο όνομα με τον πατέρα μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο αδελφός του. Ο πεθερός με τον γαμπρό είχαν το ίδιο όνομα. Άρα ο αδελφός. Πόσο σύμπτωση ρε φίλε. Ο αδελφός το πήρε. Χρήστο το λέγανε φίλε. Το πήρε από τον παππού Χρήστο ο αδελφός σου. Ναι. Και οι παππούδες και οι προπαππούδες ήταν δηλαδή Χρήστος. Εγώ πιστεύω. Καθυστερημένε. Καθυστερημένε. Είσαι βλάκας πραγματικά.
Είσαι και παοξή, είσαι και βλάκα. Καλά, λέγαμε. Έχουμε τον τέρμι μπροστά μα, μπερδεύετε με τα ονόματα του. Το ένα μετά άλλο. Ναι. Α, τι ωραία αυτό που έκανε. Συνεισφέρει και ο Κιώσαρο, είδε. Υλικοφιλία. Συνεχίστε. Αν τα λέμε με το καλό κατηγορία του χρόνου, έτσι θα κάθομαι. Όγδο να είμαι, έτσι θα κάθομαι. Πώ θα είναι. Θα σε πολλά. Κάπου μπορεί κάποια στιγμή να είναι, βρε φίλε. Δεν πέφτει εσύ. Στα 4 κακομή. Πώς θα φύγει αυτό. Με μείον 15. Θα φύγει αυτό με τα λεφτά. Με μείον 15. Με τα χρέη. Με χρέη. Άντε καλά, καλά. 110 εκατομμύρια. Α, πού πάτε να πούμε καλά νερά, κύριε. Ούτε σε λίγο πιο πολύ από τη Manchester City θα έχει. 110 εκατομμύρια με το δικό κεφάλαιο. Το fair play είναι ναι, τι γίνεται. Άντε τραβά πει που πήγαινε πούλα καλά. Κυνηγάν τη City, κυνηγάν την Παρή. Δεν σε αφήσουν εσένα. Τι να πουλήσω εγώ. Κυνηγάν την Παρή. Πουλά παίκτε. Κυνηγάν τη City. Έχει φύγει εσύ. Έχει ξεπουλήσει όλου του ποδοσφαιριστέ. Και δεν λέτε τίποτα. Ο άλλο έγινε καλά. Μήπω καθαρίζει. Παοξή, έπιασε. Πέφτουν κατηγορία οι άλλα χλοι και ο άλλο είναι ο Σακάτη εκεί πέρα. Ο Σακάτη τη Βασιλεία. Μήπω καθαρίζει Χρήστο ο Θόδωρο Θεοδωρίδη. Ναι, το είδα αυτό πολύ καλά, Μάριε. Με τη διαιτησία στο Ολυμπιακό. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τον έφεραν τον Δανό. Γιατί ρε φίλε. Μάρς πέναλτι και αποβολή. Πέναλτι και αποβολή. Με 8 φάλου για στάκα. Πέναλτι και αποβολή. Παγκοσμίω. Δώσε το πέναλτι για την αποβολή. Παιχνίδι παγκοσμίω. Πέναλτι και αποβολή. Αν κάνει 8 φάουλ και έχει πάρει 7 κάρτες, θα σου κάνω το καπέλο. Πέναλτι και αποβολή. Όχι, θα σου δώσω 100 ευρώ. Δώσε το. Πάω κάρις με τέτοιο Σταυρίδη. Τι να κάνουμε. Πάω κάρις με Σταυρίδη. Δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Έρχεται η Κυριακή. Πέναλτι και αποβολή. Έρχεται η Κυριακή. Τελειώνει το παραμύθι. Τελειώνει το παραμύθι. Όντως τελειώνει. Μήπως γίνει και τον πατέρα. Περίμενε. Κάντο χωρίς κόσμο. Μια χαρά θα είναι ο κόσμος. Κάντο να σε άρχοντα. Είπα εγώ κάτσε και Παρασκευή την παζόλ πράγματα. Νάνι, Σάββατο 9.30 10 παρά. Ίσα ίσα βλέπεις, άσο που θα έχει τις μέλισσες από ό,τι είδα ο τέτοιος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Δεν χρειάζεται πάω ξύ να κάνεις. Το είδες αυτό! Ναι. 10 χρόνια μέλισσες. Περνάει μέλισσα, πάω ξύ, ύπνο νωρίς, έτσι, Κυριακή, καφεδάκι, αμίλητος, ανηφορείς του μπάρα και φτύνεις το λαρίκι σου εκεί. Έτσι. Εξασκήσεις τις ρήψεις, πάρε μαζί σου ταμιακές, πάρε φρούτα, αγλάδια. Φεύγε ο Ουζουνίδης από την ΑΕΚ. Το ακούτε πρώτη στο Αφού έκανε το δώρο στον Ολυμπιακό. Στο αδελφό σωματείο του Ολυμπιακού. Τέλος ο Ζουνίδης από την ΑΕΚ. Έκανε το δώρο στην ισοπαλία. Σε σένα έκανε δώρο, ρε φίλε. Σε μένα έκανε δώρο. Σε μένα έκανε δώρο. Τι σου κάνει, μεγάλη ΑΕΚ. Αλλά αυτά τα βλέπει ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι, έτσι. Τότε με το ριβάλ το 0-4. Μεγάλο εκτσάκι. Να τα βλέπουν αυτά. Ο Ζαγοράκης φίλησε δαχτυλίδι. Εύχομαι ολόψυχα. Καλά αυτά. Δαχτυλίδι. Ο Συρίγος το είπε προς τιμή του την επόμενη μέρα. Σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κάποια στιγμή ο Γιώργος ο Συρίγος. Αντί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εψέ, φιλήσαμε δαχτυλίδι. Το γάλα της μάνας για να περάσουν. Και εγώ ήταν ο άλλος Δανός. Πήρε το χέρι του φωτιά. Πιάζ ρε. Πήρε το χέρι του φωτιά και εγώ ήταν. Το σπιρτόκουτο που δεν πέφτει δίπλα στο σπίτι. Στην αρχή νόμιζα ότι κάνει εφέ το κανάλι. Λίγο ρε. Ο Μάικλ Αμάρ με γάντια τώρα. Και είπε ο Λαγωνίδης ο Κώστας στον Ανδρέα τον. Πολύ καλά τα είπε. Τον Παλομπαρίνη. Τον Μάικλ Αμάρ με γάντια φέρανε, τον Σάχα. Του λέει εντάξει, αυτά γίνονται στα γήπεδα. Δεν γίνονται, ρε φίλε. Ρε Κώστα. Σε έχω και σε μία εκτίμηση. Δεν τα έχει δει αυτά. Ρε Κώστα. Δεν τα έχει δει. Σε έχω και σε μία εκτίμηση. Γίνονται αυτά για συνάδελφό σου. Έχει αρπάξει φωτιά το μανίκι του. Τι είμαστε, το φλεγόμενο τσίρκο. Στον ημιτελικό πάω ΚΑΕΚ, κύπελο. Ο Ιταλός ο κόλπο. Το 0 με το Δέλα. Που έκανε. Που έκανε... Για άλλο ένα σκάνδαλο. Προς τιμήν του. Δεν τιμωρηθήκατε. Το σπίρτο που άρεπε στο γάντι του. Ο Γιώργος Συρίγος την επόμενη μέρα Χρυσανθέ. Εδώ δεν ήσουν κι εσύ. Τότε εδώ ήσουν νομίζω. Εδώ δεν ήξερε. Προς τιμήν του λέει, εψέ το βράδυ φιλήσαμε τα χτυλίδια. Άντερχα. Στα αποδυτήρια. Πάρ το Συρίγο τον Γιώργο τώρα. Υπάρχει εδώ στον αέρα του Λίμπερο. Πέθανε ο εφοπλιστής Περικλής Παναγόπουλος. 84 ετών, ναι. Είναι αυτό που τον είχαν απαγάγει το 2009. Ο άνθρωπο είχε πολλά προβλήματα υγεία μετά. Λοιπόν, Χρυσαδέ. Δεξιό λέει... Διαμαντή, να πω του σχολικού. Ναι, και πάλι στα μηνύματα. Και πάνε στα μηνύματα. Διαμαντή. Από ένα πάρτι 20 ατόμων ναι. Έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση, UBE, έως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Κέντερινγκ Διαμαντή ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Δεξιό Κέντερινγκ Διαμαντή, πού το βρίσκουμε τον Τιπάρα, στο 18ο χιλιόμετρο παλαιά Αθηνική Οδού Θεσσαλονίκη Αγίου Θανασίου. Τηλέφωνο δεν έχει, ρε φίλε. Πώς δεν έχει. 2310-535-25, για ποιο λόγο να πάρω, για να οργανώσω την τέλεια εκδήλωση. Λοιπόν, Τσάλτ, πάνε λίγο στα μηνύματα, παλικάρι μου. Πάνε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, περιμένουμε όποιο γνωρίζει πώς προήλθε το όνομα Γιώργος στο νεαρό άσο του Πλατανιά που αγωνίστηκε στα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 9 λεπτά εναντίον του Ηρακλέους. Ο οποίος. Παναγιώτη, μπαίνει ο Κωστίκος. Ποιο μα. Αλλαγή, ο Γιώργος. Α, ναι, ναι. Το οποίο πιστεύει. Στο εναντίον του Ηρακλέου. Αυτό με το Διαγόρα έχει κάνει 3-3 γκολ. Ο πατέρας. Με το Διαγόρα, ναι. 2-3. Στο Καρτατζόγλιο, 2-3. Μέσα είμαι. Με Λιακάδα. Μέσα. Στην 13 ήμουνα. Το θυμάσαι, Κωστή. Σα έβαλε πολύ γκολ. Και το 84 ήμουνα. Ηρακλής Διαγόρα Ρόδου, 2-3. Εγώ με το 84. Έχουμε ομαδάρα εμείς. Ομαδάρα. 0-1. Και παίζουν όλοι.
Λέμε ναι. Πάμε να ρίξουμε καμιά 4-5 και να ναι, φύγουμε. Ναι. 2-3 χάτρικ ο Κωστίκος. Ναι. Το θυμάσαι αυτό, απίστευτο. Ναι. Τότε ούτε στοίχημα τίποτα. λοιπόν, μπαίνει, φίλε, αν πάει δίπλα ο Κωστίκος ο μπαμπάς. Τι βγει. Όχι. Τι, μοιάζεις. Ο Κωστίκος μοιάζει με πυγμένο. Τόσο τα μάρια όλους. Τι είναι η γενιά των Κούτης. Η γενιά των Κούτης, ναι ρε φίλε. Τι τρώνε τα παιδιά αυτά. Ο Κωστίκος ψηλός ρε φίλε. Μπαίνει και νόμιζα ότι μπήκε πεντάρι στο μπάσκετ. Τι είναι αυτός καλέ. Σε εμάς ήταν, στην Ακαδημία σου Ρακλή χρόνια τον είχε ο Κωστίκος. Σου λέει να μάθει λίγο μπάλα το παιδί. Απίστευτο! Χρήστο, τον έχεις δει, τον είδες. Αλλά μην ορθοποδείς. Αν πάει, τον δεις δίπλα στον μπαμπά του. Χωρίς βλέψεις. Θα πεις ότι ο Κωστίκος ο Γιώργαρος είναι χόμπιτ. Χόμπιτ. Θα πεις είναι πυγμαίος. Δεν κάνω πλάκα. Ντουλάπα. Ντουλάπα. Λοιπόν, αν ακούει κάποιο μέλος της οικογένειας Κωστίκου, λατρεμένος Γιώργος Κωστίκος, μου έχει πει την περίφημη φράση. Είχαμε μία συζήτηση στο Καφτατζόγλιο πριν περίπου 1,5 χρόνο. Και μου λέει, ρε φίλε. Κατάλαβες γιατί παίζαμε ωραία μπάλα εμείς. Ποιος το είπε αυτό? Ο Κωστίκος ο Γιώργος. Α, ναι. Καταρχάς λέει, λέω είμαι εγώ που σε λέω. Α, εσύ λέει με λες Τσάρλι Νίκολας. Ναι. Λέω σε έχω χαρακτηρίσει Τσάρλι Νίκολας της Ελλάδας. Ναι. Λέει μου το έχουν πει εσύ, λέει είσαι. Λέω, ναι, εγώ λάτρευα αυτό και το Μάρινερ. Πολ Μάρινερ. Ναι. Ο Κωστίκος ήταν πάρα πολύ Τσάρλι Νίκολας. Ναι. Και στο μαλλί και στο στυλ και στα ξενύχτια. Ο Τσάρλι Νίκολας, ξέρεις, κλασική περίπτωση που ήρθε από τη Γλασκόβη και τον θάμπωσαν τα φώτα του Λονδίνου. Τις νύχτες του έκανε μόντελινγκ, έκανε αυτά και τον πήρε από κάτω η μπάλα. Πεκταράς. Τεράστια παικτούρα Τσάρλι Νίκολας. Κοψιά στυλ. Γιώργος Κωστίκος. Πού πάει? Ο Τσάρλι Νίκολας. Ναι. Αν σου πω ότι. Α, γύρισε πάλι Celtic. Νομίζω. Δεν ξέρω, Χρήστο. Μου λέει ο Γιώργος Κωστίκος, λέει ρε φίλε, ξέρεις γιατί παίζαμε ωραία μπάλα εμείς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που μου είπες. Λέω ποιον δηλαδή. Κάναμε ωραία ξενύχτια. Ναι. Τον θυμάμαι προπαραμονή. Ολυμπιακός πάω. Άντε, για πες μου. Ολυμπιακός πάω. Ναι. Προπαραμονή ναι. Ή παραμονή ή προπαραμονή. Κάπου στο μόμπιλ μου, γιατί κάπου σε ένα μέρος. Από το κονβόι, ναι. Το κλαμπ. Ναι. Ήταν η κοντέινερ εκείνη τη στιγμή ναι. Να γυρίζει, να πηγαίνει σπίτι με μαύρα, ντυμένο στα μαύρα όλα. Ναι. Μαύρο που κάμισε κουβωμένο μέχρι πάνω. Ναι, μαύρη καμπαρντίνα. Μπράβο. Μαύρο πιέτα παντελόνι. Ωραία, κωστικάρα. Μαύρα δετά. Και από μακριά βλέπω να περνάει έναν την Όλγα. Ναι. Είναι η ώρα 2 παρά. Ναι. 2 η ώρα. Ναι. Μεσάνι, ξημερώματα. Ντουντούκα μετά ο Πάοκο κάτω. Λέω, αυτό δε φίλε, λέω. Στυλάτο, ωραίο άντρα και με στυλ. Τον βλέπουμε στα 20 μέτρα. Ναι. Είμαι εγώ με τον Νίκο τον Καραγιάννη που έχει τα παπούτσια. Πάω ξύ. Είμαστε γκολ πιωμένοι λιώμα. Ο Καραγιάννης αυτός με τα ανέκδοτα. Όχι, άλλος. Άντε να δω πόσες ακόμα ιστορίες με ωραίους άντρες θα μας πεις. Celtic, Arsenal. Άντε ρε φίλε, ναι. Από τον έχω και αφήσει Αμπερντίν. Ναι. Celtic, Arsenal, Αμπερντίν, Celtic. Μπράβο. Ναι. Τον έχω και Αμπερντίν αφήσα. Κλάιντ. Κλάιντ Μάιντ. Συνέχισε Μάρι. Τσάρλι Νίκολας μεγάλος. Εγώ και δεν έχω καμία ιστορία με ωραίο άντρα να διηγούμε και να προσέχω. Γιατί εγώ τον αγαπούσα και εγώ, φίλε. Με ξέρεις εσύ, εγώ είμαι γυναίκα. Ναι. Συγγνώμη, ο Σά είναι αυτό. Δεν το λες κότα αυτό που είπε. Γιατί είσαι εσύ ωραίος, λέει, και έχεις δικές σου ιστορίες. Γιατί είπε ο Κιώσης ωραίο άντρα τον Τσαλτίδη. Και εγώ λέω γιατί γέλασε το μικρόφωνο. Μετά από 30 χρόνια. Έκανε το μικρόφωνο. Χα! Λέω γιατί. Μετά από 30 χρόνια θα λέει μια ιστορία. Ήξερα μια ιστορία. Ένα. Με το χρυσό του Τσαλτίδη, ωραίο άντρα. Τέτοια θα λέει, κατάλαβα. Και τον πλησιάζουμε στα 30 μέτρα. Και λέω εσύ, ο Κωστίκος είναι. Και λέω Καραγιάννη. Άντε Γιώργα, ρε, καθάρισε τους. Καθάρισε τους αύριο, μεθαύριο. Και κάνω μια εγώ. Χικ. Ναι. Εισιτήριο. Με ποια φανέλα έπαιζε τότε? Με το Ολυμπιακό ή του ΠΑΟΚ? Με ΠΑΟΚ. Με Ολυμπιακό τον έχουν σφάξει με στη Τούμπα. Α. Ποιον? Τον έχουν σφάξει με στη Τούμπα. Ποιον σφάξαν τον Ολυμπιακό? Με το πέναλτι και νογέ. Ποιο πέναλτι, ρε? Με το πέναλτι και νογέ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το 1-0. Ποιο 1-0? Στο 89. Τον Καρασαβίδη. Ο Κωστίκος είναι στον Ολυμπιακό. Δεν είναι στον Ολυμπιακό ο Κωστίκος, Μάριε. Σε εκείνο και δεν. Ο Κωστίκος μας σκοράρει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 1-1 που είμαστε 4 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Προηγούμαστε με σκατάδο στο 55. Στον Ολυμπιακό δεν είναι. Δεν είναι στον Ολυμπιακό. Με το πέναλτι. Το 86-87 ήταν στον Ολυμπιακό ο Κωστίκος. Την επόμενη χρονιά δεν ήταν. Το 88-89 με τον Καρασαβίδη λες εσύ. Δεν είναι πέναλτι βασικά. Το σου του Καρασαβίδη που κρατάει έναν αιώνα το σου του. Ω, δεν λέω αυτό. Ποιο λες? Λέω που νικάτε 1-0 με ένα πέναλτι. Στον ΠΑΟΚ είναι. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Είναι στον ΠΑΟΚ εκεί. Τότε διαμαρτύρεται σαν τρελό. Άμα ευνοείται, είναι στον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται ο Ζήνδρο. Σαν τρελό. Πάει ο Ζήνδρο και κλαίει. ΠΑΟΚ, η μοναδική ομάδα που έχει ανατρέψει από 2-0 κύπελο και Ολυμπιακό και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Καταλαβαίνει. Από 2-0 με τον Παναθηναϊκό 2 φορέ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Στο γύρο θριάμβου. Ό,τι να είναι.
Στο γύρο θριάμβου την Κυριακή θα παραστεί σίγουρα ο Μπαμπαλάς Γιάννης, τελειώνει σε 6.63. Μπαμπαλάς Γιάννης τελειώνει σε 6.63. Φίλε, είναι 11 η ώρα. Μετά τις 11 δίνουμε το άλλο εισιτήριο. Δίνουμε το άλλο το εισιτήριο. Πες το quiz. Πάω Ολυμπιακός τη χρονιά. Ένα-ένα. Γιατί χάνονται όλα. Έχουμε ξανά τον άνθρωπο. Μπαμπαλάς Γιάννης τελειώνει σε 6.63. Αυτός το καβάτζωσε. Τελείωσε. Τέλος. Τώρα δίνουμε ένα ακόμη εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αρκεί να απαντήσεις σωστά στο quiz που θα βάλει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Πόσο είχε λήξει ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακού τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ, που ξαναπήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πού να θυμούνται 40 φίλοι. Όταν ψάξει να βρει φίλοι, να φτύσει και λίγο αίμα. Να φτύσει και λίγο αίμα. Αίμα, γιατί και να φτύσει αίμα. Θα φτύσει, ρε φίλε. Αύριο θα ξαναδώσουμε δύο στήρια κανονικά. Δηλαδή θέλω το. Μαλά, δύο δώσε, ρε, δηλαδή φίλε, σεζόν 84-85. Πόσο είχε λήξει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν μου βγάλετε και κάποιες λεπτομέρειες. Το Άρης ΠΑΟΚ πόσο είχε λήξει. 3-0. Α. Με κούτρι. Με 9 παίκτες μείναμε. Ωρες φαγή. Που είχαμε τη θύρα 3. Κάνα τα αποχή μεν. Δεν είπα ότι μπήκαμε μπεντού. Κάνα τα αποχή. Αλλά είχαμε τη θύρα 3. Και έρχονται ο Κασουμάτης. Και μίστε, ρε, παιδιά, και τι έκανες. Με 9 παίκτες. Και τι έφαγες. Με 9 παίκτες. Όλα 9 παίκτες έπαιζες όλο το μάτς. 3-0. Με 9 ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Α, με 9 ξεκίνησες. Και μετά μείνανε με 6. Σπάστε το πόδι του Καρασαβίδη. Άσε ρε τώρα, μην τα θυμάσαι. Σπάστε το, πήρε στο πόδι. Άσε τώρα, Μπαμπαλάς Γιάννης μαζί του. Πόσο είχε λήξει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αν μας ακούει ο Γιώργος Κωστίκος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή κάποιο φιλικό τους πρόσωπο να μας ενημερώσουν, έχω την αίσθηση ότι ο γιος του ο Γιώργος, το παιδί να είναι γερό και να κάνει ολόλαμπρη καριέρα, μακάρι εύχομαι να πάρει έστω το 1/5 από το ταλέντο του πατέρα του, έχει πάρει το όνομα από τον μπαμπά του άμεσα. Δηλαδή, Γιώργος Κωστίκος Junior. Αν δεν είναι έτσι, τέλος πάντων, ας μας ενημερώσει κάποιος. Έτσι. Θα ανοίξουμε γραμμές άμα την επιστροφή μας. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Δεν τα βάζουμε τώρα, να δούμε μετά αργότερα πώς θα πάει η εκπομπή. Έτσι. Άμα την επιστροφή μας 2310-287-888. Καλωσορίζουμε την Energy πίσω στο Power of Love και όλες οι άλλες, η Ρένια και οι φίλες της, να πάνε να σκάσουν. Βάλε καμιά φορά χαλήρι κάτω από τη Βικτόρια. Α, δε μωρέ, δεν βγαίνει η ένταση. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο, παιδιά. Εισιτήριο ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ πέρα. Τρελή συμμετοχή. Τρελή μηνυματική συμμετοχή σήμερα. Είναι απίστευτο. Ένα εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή από τα δύο που δίναμε σήμερα, το ένα με quiz το οποίο θέτει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ποιο ήταν το σκορ στο ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, το 1985. Σεζόν 84-85. Ποιο είναι το σκορ. Πρόσεξε όμως, θέλουμε ένα μετεπώνυμο. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, 2-3 γράφουν μόνο το σκορ. Ναι. Μην ταλαιπωρηθεί η Μαριλής, γιατί έτσι δεν γίνεται. Έτσι, εδώ πέρα θέλει FM κενό, γράφεις το σκορ που πιστεύεις ότι είναι το σωστό, το όνομά σου και το επώνυμο οπωσδήποτε, ΠΑΟΚ και μπαίνεις στην κλήρωση. Αποστολή στο 54-526. Δύο διπλές προσκλησούλες για το Grace and Glory, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση του Tom Ziegler απόψε. Στο θέατρο Αυλαία ώρα 9 με Αλεξάνδρα Παντελάκη και Δώρα Χρυσικού. 90 λεπτά διάρκεια με πανέμορφο, ποιοτικότατο θέατρο, με γέλιο και με λύπη, με χαρμολύπη. Απόψε ώρα 9 θέατρο Αυλαία. Ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο, αποστολή στο 54-526. Με το ίδιο μήνυμα μπαίνει και για ΠΑΟΚ και για θέατρο. Λοιπόν. Και με τη λέξη θέατρο μπορεί να πάει και ΠΑΟΚ. Ναι, αφιερωμένο στα παλικάρια τη West Ham. Που εψέ το βράδυ στείλανε μήνυμα φωτός και ελπίδας σε ολάκερη την ποδοσφαιρική ανθρωπότητα. Στον Μιχαήλ Αντώνιο, τον Άγγλο παικταρά που πετυχαίνει πεντακάθαρο και πολύ όμορφο γκολ με συρτό διαγώνιο σούτ από πολύ ωραία κομπίνα φάουλ. Στον Αρτούρ Μασουακού, τον πρώην άσο του Ολυμπιακού που και αυτός αγωνίστηκε στα τελευταία 5 λεπτά και έδειξε ποιο είναι το πνεύμα του Ολυμπιακού, τον οποίο τον γαλούχησε. Έτσι. Στον παικταρά τον Κρέσγουελ, στο Σνόντγκρας και εσύ ρε Άντι Κάρολ, τσίμπα την μπάλα πιο καλά εκεί. Κάρολ. Λοιπόν, τσίμπα την ρε Παπάζογλου της Αγγλίας. Και ο Κάρολ και τα υπόλοιπα παιδιά της West Ham έτσι. Μπορούν να πάνε στο μπέστο ψητό, να φάνε τα μπέργκερ τους, να φάνε μια δροσερή ωραία σαλάτα, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, Μάριε. Κάθε Δευτέρα υπάρχει η προσφορά ένα συν ένα μπέργκερ. Το δημοφιλές φαγάδι και Θεσσαλονίκη σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online στο Best στο ψητό. Προσέξτε, MP, όχι B, MP. Best στο ψητό όπως θα ακούτε. Σαν να γράφετε γκρίγκλις. Best στο ψητό.gr και γλιτώνεις 10%. Έτσι, τηλεφωνάκι
60-22-20, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, για να μην μπερδεύεστε όμως, όσοι δεν ξέρετε από εκεί, είναι πίσω από τη Μονή Λαζαρίστων. Δηλαδή πας και θέατρο. Πανεύκολο. Να δεις εκεί πέρα τις παραστάσεις που θα μας προτείνει ο Μάριος φέτος. Είναι πίσω από τη Μονή ακριβώς. Ποτάρα στο Bad Habit. Άμα Παναγιώτη, ακριβώς. Βάτω λίγο. Και τρως στο Best Stops, το καταπληκτικά μπέργκερ. Και εσείς που κάνετε δίαιτα, μην έχετε θέματα, γιατί έχει καταπληκτικό κοτόπουλο. Γιατί μιλάς τον πληθυντικό στο Μάριο. Ωραίο. Λοιπόν, θα περιμένει η γραμμή, γιατί έχουμε δύο τεράστια, ένα τεράστιο μήνυμα και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο 441 λέει, είπαμε κάτι Παναγιώτη που κολλάει αυτό. Ποιο? Σοκράτης Κόκαλης και Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, Μάριο. Ναι. Τι για ωραίους άντρες, τι δεν κατάλαβα. Πού κολλάει, sorry φίλε, το χάσαμε. Άμεσο ακροατές. Κατεβείτε New Order με Παπαδόπουλα, μην το σκέφτεστε. Ωραία, τεράστιο μάτω. Live αυτό. Μάπες. Τώρα. Κλείστε λίγο τη μουσική, Χρήστο. Κλείστε λίγο τη μουσική. Το γέστε. Μήνυμα. Άφησε τα ποσοστά 30% πάω. Μήνυμα. Μήνυμα του γέστε 7. Γέννημα θρέμα των δικών συγγενών της πόλης Θεσσαλονίκης. Οπαδός του Ολυμπιακού και της Manchester United. Παπ. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, θα έρθει θρύλος να σε σκίσει. Σάβα, πιστέ στρατιώτη, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αυτοί δεν μπορούν. Όπως και η έλευση άρχισε η κατηφόρα. Ναι, ναι, ναι. Μουσική Χρήστο και γραμμή. Μουσική. Πάμε. Ο Σάββας ξέρει. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα, παιδιά. Θα πέσει ο Σάββας αυτή τη φορά, τι. Τον έχω ικανό να αυτοτραυματιστεί. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Α, ο νόνα είμαι, ο παρουσίας. Ομάδα γιατί λέει όμως. Θα προσθέσει και κάτι καινούργιο στο ρεπερτόριό του, αλλά φέτος δεν βλέπω να περνάει τίποτα. Και άμα οι ελπίδες τους είναι στον Μπαρμπασάβα, φλωμούς τους βλέπω. Ο Μπαρμπασάβας στην ηλικία σου είχε πάει με 55 γυναίκες. Ναι, τρέμει τώρα. Και εσύ ακόμη από ό,τι ξέρω μία και με το ζόρι. Από ό,τι ξέρω. Τουλάχιστον αυτός έχει τη γυναίκα του. Έχει τη γυναίκα σου, την έχεις. Δεν την πήρε το αφεντικό σου. Έτσι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και δεν δουλεύω σε δουλειά του αφεντικού. Έτσι, μπράβο. Καλά. Κοίταξε. Αν έρθει το αφεντικό του κυρίου Σάβα να σε πάρει στη δούλεψή του, εσύ πες όχι. Δεν θα έρθει ποτέ. Και να έρθει. Σύμφωνα με τον φίλο μου τον Νικόλα, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και πήρε και πολλά πράγματα. Αυτό κάτι το κόκαλι. Πάντως δεν υπάρχει καλά ομάδα του ΠΟΚ και παράγοντα του ΠΟΚ που να μην εκτιάζει και να μην αποθεώνει ο Σλαμάς. Την απέλπιδα του προσπάθεια να κόψει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ρε, η Παναθηναϊκή πιο πολύ το μίσουν από την ΠΑΟΚ. Δεν έχει άδικο αυτό που λέει. Αποθεώνει στους πάντες από την Αθήνα. Όχι στους πάντες, το Ολυμπιακό φίλε. Ξύπνα, ο Ασλαμάς έκανε μάγκα και αναβλήθηκε το συλλαλητήριο. Ξύπνα. Εγώ φταίω. Εγώ και ο Τσαλτίδης. Πλακία κάναμε. Αν δεν ούρλιαζα, εγώ θα γινόταν χαμός. Άντε ρε χαμένε τώρα. Φέτος δεν πάρεις για το καλοκαίρι, να πάρεις το Μάιο στο συνιστό, γιατί και η Λίβερπουλ θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το βλέπω, καλά φαίνεται. Από πρωτομαγιά θα φύγουν φίλε, να ξέρεις. Ξέρεις τι εύχομαι. Εσύ βλέπω πάλι ο Σταλτίδης θα αντιμετωπίζει πιο ψύχρεμα, το βλέπω. Εντάξει, έχει στρώσει το παιδί. Αυτός 21 το βρήκε, πήρε απόφαση. Ξέρεις γιατί. Γιατί έρχεται ίσως και στρωμένος να σου στρώσει το σάβανο. Τέλος του μήνα. Θα πάρει ένα τρίμπαλο και αυτός και θα φύγει και θα πέσει την ευχή της Παναγίας. Άξερε τώρα. Λάρσον από τα αριστερά του Ρασιο Λάρσον. Φετφατζίδη στο σου το πρώην στο Ολυμπιακού. Για μια ακόμη φορά. Α, το Φετφατζίδη περιμένεις. Τρέμουμε. Έμαθα σας έκανε μήνυση ο σύλλογος εκτροφέων περιστεριών Θεσσαλονίκης γιατί φέρετε το Φετφατζίδη. Ναι, αυτό κυκλοφόρησε τελευταία. Ε? Αυτό κυκλοφόρησε τελευταία. Περιστεριών γιατί. Και το κυνηγάκι του βάζει περιστέρια. Και το κυνηγάκι του φιλοζωικές. Τι ξέρει ρε, θα μας πει. Χτύπησε ρε φίλε, πετούσαν κάτι αετοί, βάρεσε με την μπάλα και πάρ' τους κάτω τους αετούς. Τι να κάνουμε τώρα, και τώρα τον κάνανε. Τον κάνανε όπως είπες μήνες. Αν πάρετε και το Μανιάτη, είστε έτοιμοι πας και κόψει κανένα βαθμό να τον πάω, αλλά χρωμούσαμε να τον πάω. Έγινε. Ωραία γόρι, πολύ ωραία γραμμή. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει την Κυριακή όπως είναι η γραμμή σου, μια χαρά. Θα δεις. Μια χαρά. Λοιπόν, οι γραμμές ήταν ανοιχτές, έτσι μηνυματάκια, καλημέρα από φίλες και φίλους, καλημέρα. Για το όνομα ρε συλλογή. Μάριε Γαβρομπέμπι. Μπέμπι για το United. Όσο και να σκούζεις, εμείς θα το σηκώσουμε. You never walk alone. Ο 441 κατάλαβες γιατί λέει για τα ονόματα ρε εσύ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρίκος. Α, ναι. Και για γιους. Και Σοκράτης Κόκαλης στο γιο. Ναι. Ναι, μάλιστα. Αυτό ωραία είναι που λένε όλοι. Πείτε τους ότι έχουν δίκιο ρε φίλε. Ισχύει αυτό το σκορ ναι, που λένε. Ισχύει, ναι ρε φίλε. Δεν μίλες τίποτα. Ναι, ο 476 λέει. Καλημέρα.
Πώς σχολιάζεται, άνω κάτω τελεία, δανεικός ο Μασούρας στον Πανιόνιο. Ο Μανιάτης στον Πανιόνιο. Δεν πήγε ο Μανιάτης στον Πανιόνιο. Δεν πήγε τελικά ο Μανιάτης στον Πανιόνιο. Άρα πάει το τέτοιο σου, πάει το σύριαλ. Ο Φετφατζίδης στους δίπλα. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Όλοι ελεύθεροι είναι, φίλε. Ελεύθεροι πολιορκημένοι. Άκου λίγο, άκουσε με. Ελεύθεροι πολιορκημένοι, φίλε. Άκουσε με το μήνυμα. Για, επειδή εσείς είστε βρωμεροί. Βρωμερός είσαι και φαίνεσαι. Είστε βρωμεροί. Είσαι και φαίνεσαι. Σταμάτα να μιλάς, γιατί αν είχα πρόεδρο που έλεγε ότι είναι Ολυμπιακός, δεν θα σταματούσε δευτερόλεπτο. Δεν θα μα άφησε να πούμε μέσα. Ο Καρυπίδης είπε ότι ήταν Ολυμπιακός. Είπε ότι ήταν. Και εσύ το δέχεσαι έτσι απλά. Είπε ότι ήταν Ολυμπιακός πριν από πολλά χρόνια. Τι γελάς. Και άλλαξε τώρα, ε. Φίλε, εσένα ο πρόεδρός σου που τον αποθέωσε ως Revolution και σε έκανε δάκτυλο μέσα στην Τούμπα. Ποιος τα λέει αυτά, ρε. Ποιος τα λέει. Ποιος τα λέει. Δεν είναι άδικο, γιατί είναι ΑΕΚ. Δεν είπε τίποτα. Δήλωσε είναι ΑΕΚ από παιδί, ο Σαγοράκης. Ναι. Το είπε. Δεν σε πείραξε τότε όμως. Εσένα όμως σε πειράζει και λες ο Πάγο προμερός, ο Πάγο προμερός. Ο Άρης λοιπόν πήρε το παιδί ελεύθερο. Γιατί πάρα πολύ απλά. Ελεύθερος πολιορκημένος. Πάρα πολύ απλά, Παναγιώτη μου. Ναι, αν ήταν δανεικός ή οτιδήποτε άλλο με τα ψέματα που λέγατε και με το Σιώπη ότι δεν θα παίξει στο Άρης Ολυμπιακός. Και αυτό τον ξέχασα. Ψεύτες. Έπαιξε το Άρης Ολυμπιακός. Έπαιξε το Άρης Ολυμπιακός. Έπαιξε το Άρης Ολυμπιακός. Έπαιξε κουτσό. Έπαιξε το Άρης Ολυμπιακός. Με τον Παναιτωλικό έπαιξε κουτσό. Έπαιξε το Άρης Ολυμπιακός. Ψεύτες. Έπαιξε ψεύτες. Λασπολόγοι ψεύτες. Κουτσό με τον Παναιτωλικό. Γιατί τόσα χρόνια αυτά κάνατε εσείς με αυτούς τους γάβρους που τώρα μαλώνετε και καλά. Εσείς είστε αγάπης και τέτοιο. Εσείς είστε αγάπης. Αν ο Φετφατζίδης ήταν δανεικός, αν ο Φετφατζίδης ήταν δανεικός, δεν θα μπορούσε να έρθει στον Άρη. Καλά. Διάβασε το μήνυμα, Μάρια. Ψεύτες. Κλείνει ο 476 για να πάμε στη γραμμή λέγοντας. Λοιπόν, Φετφατζίδης. Κάτσε κάτω, μην βγει δίπλα. Θα βγω έξω, πρόσεχε. Αβραάμ. Θα βγω έξω. Και θα τρέξει μέχρι την Αλεξάνδρεια. Αβραάμ στον Ολυμπιακό. Όλοι οι γενίτσαροι επιστρατεύτηκαν. Ο ΠΑΟΚ ενώνει. Εκεί καταλήγει το μήνυμα. Δεν δεχόμαστε τον χαρακτηρισμό γενίτσαρη για επαγγελματίες. Ο οπαδός που πήγε και σήκωσε πανό υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει εσύ τραγουδούς στο σεφ μαζί του. Αυτό είναι. Οι βρωμιές του. Εσείς αυτό το πανό. Οι βρωμιές καλύπτονται με μουσαντένια. Εσύ και ο διπλανός σου. Αυτό το πανό. Στην αγκαλιά του γάβρου είσαι. Αυτό το πανό της ντροπής όπως λέτε. Το κουβαλάτε κάθε Κυριακή στην καρδούλα σας. Για το θρύλο σας. Φιλιέστε κάθε μέρα. Στην καρδούλα σας το ξεδιπλώνετε. Τάχα μου μαλώσατε. Το διπλώνετε και το ξεδιπλώνετε στην καρδούλα σας κάθε Κυριακή. Για να πάμε στη γραμμή. Μήνυμα θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ. Βρωμεροί είναι αυτοί που πήραν. Τάτο, Διαμαντάκο, Ζαραδούκα, Καραγκούνι κλπ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε. Και φέρανε 2-2. Τι είναι αυτό, δεν χάναν κάθε χρόνο τον Ολυμπιακό. Έλα, ρε, και έδρα, 2-2. Έλα, ρε, Άρης είμαι, μεγάλε. Ναι. Όχι σαν και σένα. Φιλαδέλφια, όχι δήλωσες, να περνάνε όλοι. Άρης είμαι εγώ. Πέντε φράγκα, Άρης. Για να γεμίσουν 30.000 Ολυμπιακούς. Και αποφασίστε. Με το Μελισανίδη είμαστε φέτος. Με το Μαρινάκι είμαστε φέτος. Με τον Ιβάν. Άσε μας ήσυχους, αγόρι μου. Άσε μας ήσυχους αυτή τη βδομάδα. Μόνο Άρης. Έχουμε σκοτούρες στο κεφάλι μας μέχρι την Κυριακή. Άσε μας από Δευτέρα τα λες. Άσε μας ήσυχους. Να υποκληθώ στον φίλο Αριανό το Πασχάλη, το ξέχασα. Για πες μας. Που έκανε τι. Αυτό που έπρεπε να κάνει την Κυριακή ο κάθε Αριανός. Στο Άρης για ένα 2-0. Όχι. Α, ναι, όχι. Δεν πήγε ένα 0. 2-0 δεν έληξε αυτό. 1-0. Και άλλο γκολ ακούστηκε ο Χαριλάου. Α, ήταν τον γκολ του Ολυμπιακού που πανηγύριζε. Τον γκολ της ΑΕΚ, συγγνώμη. Γελάει, ο μόνος που γελάει είναι. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Με τις αηδίες αυτές, μόνοι τους γελάνε, μόνοι τους τα λένε. Α, χαμένε. Πρόσεξε. Για πες μου τι έκανε ο Πασχάλης. Πανηγύρισε, λέει, τον γκολ της ΑΕΚ. Ενώ αυτή που πάει ο πρόεδρός τους έξω από το Βικελίδης και μπουζούκια και βάζει με 18 άσβερκους γύρω-γύρω να τον καλύπτουν γιατί δεν φαίνεται. Βάζει τραγούδια και πάω κολέ, δεν κοροϊδεύει. Και ήθελε ο Αριανός να μην το πανηγυρίσει. Είσαι αλήτης, φίλε. Έχεις πρόβλημα με τους άσβερκους, ρε φίλε. Αυτοί έχουν μαζί μου. Λοιπόν, χίλια μπράβο στο Πασχάλη. Πες μας για τον Πασχάλη. Ο οποίος κάτοχος διαρκείας του Άρη, το παιδί με κίτρινο αίμα, έχει πάει με τον Άρη παντού. Δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε γήπεδο. Πάει με τον Άρη δεν πήγε στο γήπεδο. Έμεινε για να ρίξει την μαύρη σκιά του στο μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτό που έπρεπε να κάνει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, αυτό. Αυτοί μεταξύ του μπερδεύεσαι Ολυμπιακός. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο κάθε Αριανός. Ειλικρινά λυπήθηκα με την εικόνα που είδα την Κυριακή στο Κλεάνης Βικελίδης. Ειλικρινά λυπήθηκα. Ήταν γεμάτο. Πάμε στη γραμμή. Το ξέρουμε ότι λυπήθηκες. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Βασίλη Πολύχνη, οπαδό του ΠΑΟΚ, περιποιεί τιμή για την Πολύχνη. Για, τώρα πήρα για άλλα, ήθελα να πάρω, αλλά για κάτι άλλο τώρα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Χρύσανθο. Ναι. Τον Αύγουστο, εσείς είχατε πάρει έναν παίκτη ελεύθερο, πήρατε από τον Ολυμπιακό και έναν συνειδιοκτησία από την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ναι. Γιατί οι ρεπόρτερ του Άρη λέγανε τώρα που κλείνει τη ΑΕΚ, μάλλον ο Ολυμπιακός έκανε πίσω. Και μετά από δύο μέρες είπανε τελικά, μάλλον τώρα που κλείνει του Ολυμπιακού, κάνει η ΑΕΚ πίσω. Αυτό τώρα για ποιο πράγμα, για ποιο πράγμα λέτε? Ποιος κάνει πίσω? Εκείνες μέρες ήταν η μεταγραφή, ρε παιδί μου, και λέτε μάλλον θα κλείσει αυτός τις παίκτες της ΑΕΚ, και λέγανε ρεπόρτερ του Άρη. Ποιοι ρεπόρτερ? Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο κατάλογο. Πάσε ρε φίλε. Ό,τι ακούρε. Εδώ είμαστε εμείς. Τα ποντίκια ή οι ρεπόρτερ. Όχι ρε φίλε. Οι ρεπόρτερ του Άρη, αόριστα. Ποιοι οι ρεπόρτερ του Άρη? Εμείς είμαστε. Κατονόμασε. Φόρεσε την κουκούλα σου και κατονόμασε. Ποιοι είναι αυτοί? Ναι, θα φορέσω την κουκούλα τώρα, τι να κάνω. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Αφού κλείνει, λέει τώρα τη στάση. Δεν ισχύει αυτό που λες, ρε φίλε. Το βάζετε με λογαριασμό. Ωραία, και τι έγινε, επειδή το είπε ένας ρεπόρτερ του Άρη, πάτη παραπιωτή. Ισχύει. Όχι, την δικιά μου σκέψη. Μήπως προχθές ο ρεπόρτερ έλεγε κιόλας ότι κερδίσαμε στην Ξάνθη και θα χάσουμε στα Γιάννενα? Γιατί αυτά λέγανε σε άλλα ραδιόφωνα. Ότι μας το έδωσαν το μάτς στην Ξάνθη για να χάσουμε από τα Γιάννενα. Φοράει στράικ και καρφώνει. Καλά, αυτό ήταν αστείο. Επίσης ρεπόρτερ του Άρη, έλεγε ότι είναι δανεικός ο Σιώπης. Φοράει. Ήταν δανεικός. Στράικ και καρφώνει. Πάντως λέγανε τον Άρθρο, λέγανε αφού θα κλείσει, μάλλον κάνει πίσω το Ολυμπιακό. Φίλε, δεν ξέρεις ποιος. Δεν ξέρεις ποιος. Δεν θυμάσαι ποιος. Και λες, για ποιο παίχτη? Είναι ο ένας, είναι ο Ολυμπιακός, το Σιώπη, δεν πήρα το ελεύθερο. Τι σχέση έχει ο Σιώπης με τον Βίτορ, ρε φίλε? Ο Βίτορ ποιος είναι, Σάεκ? Έφυγε, να το δώσαμε κιόλας αυτό. Αυτό λέω, τι σχέση έχει, λέει. Μα καμία σχέση δεν είχε. Εκεί όμως, πώς γίνεται με το που ήταν τον πάρτι της ΑΕΚ, λέγανε μάλλον αφού κλείνει τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού δεν θα έρθει. Έτσι λέγατε. Μας μπέρδεψε λίγο. Εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο, φίλε. Αυτή που άκουγες λοιπόν. Αυτός λοιπόν που το άκουγες, ο ρεπόρτερ που δεν το θυμάσαι ποιος είναι, έλεγε μπουρδες. Δεν θυμάμαι, το ζω, ρε Δημήτρη. Τι να κάνω. Ωραία. Βασίλη, πες μόνο για ποιο λόγο είχες πάρει αρχικά, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Γιατί είχες... Ξέχασα κιόλας, αλλά ήθελα να πω και το άλλο, ναι. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ασχολείται με τον Άρη. Για την City, ναι. Να θυμίσω, δεν έχει πρόβλημα με το μετοχικό κεφάλαιο. Έχει με τους Etihad Pallets, Etihad Airlines. Etihad Pallets. Ωραίο. Μη γελάς, ο άλλος πουλάει νερά. Έχουν χρήμα οι παλέτες, μην κοροϊδεύετε. Βασίλη, να είσαι καλά. Και παλέτες και νερά. Μακάρι εγώ να βρω νύφη που να είναι παλετού. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Νεροπαλέτες, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ. Περαστικός ΠΑΟΞΙΣ. Να το! Μετά που λέει τα πουλάκια σου και τα συντήσουν, πριν θα τα πάρει ο Μάριος. Δεν τα πήρε όμως. Από τα τελευταία δισκοπολία της πόλης στο Κορδελιό. Με την κόρη στη Σαντορίνη, είδες που θυμάμαι. Ναι, περαστικέ. Για πάμε, ρε περαστικό. Άρα δεν είσαι περαστικός στη σκέψη. Εγώ πήρα για καλημέρα και από υγεία μα είστε καλά. Αυτό δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Καλά είμαστε. Όσο μπορούμε με αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά ξέχασα τα φίλε. Σφίζουμε από ζωή, σφίζουμε. Μόνο ζωή να έχουμε και να είμαστε καρδαμωμένοι. Αυτό έχει σημασία. Τι να γίνει, ρε περαστικέ. Φιλάκια, θέλω να βρεθούμε μια μέρα. Το λέμε αυτό χρόνια. Το λέμε χρόνια. Άντε, φιλάκια, σας αγαπάμε πολύ, φίλε. Αυτές οι γκόμενες στο Γρηγόρι, που παίζουν το συγκρότημα, αυτές δεν λες. Ναι, τι έχεις δει, Παναγιώτη? Εντάξει, η εκπομπή που κάνει, φίλε, υπάρχει στην Αμερική, είναι ακριβώς από πίσω τον Τέκο. Όλα αυτά είναι όλα από εκεί. Άλλαξε το λίγο, ρε φίλε. Όλα από εκεί είναι. Άλλαξε το λίγο. Όλα. Δηλαδή... Ό,τι έχει η σύγχρονη Ελλάδα είναι στις ΗΠΑ. Τώρα το κατάλαβες. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Copy paste. Εννοείται. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ τι αντιγράφεις? Είχε κρυφό σχολείο στην Αμερική. Εσύ τι είσαι ντυμένος? Για να μου πεις και εδώ. Εσύ τι είσαι ντυμένος? Άντε ρε χαμένε τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σαν να είμαι Αμερικανάκης. Και το κρυφό σχολείο άπαξιος. Καλημέρα. Καλημέρα. Άπαξιος. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Να χαιρετήσω όλα τα πεντάμεφα ουκλάκια που είναι στο Λίμπερο. Σ' αγαπώ! Το Λίμπερο της καρδιάς μου. Ανατριχιάζω, σε προσκυνώ, σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Δάφνος Στεφανωμένος. Δάφνος Στεφανωμένος, επιτέλους βγαίνεις σε εκπομπή που είναι ο Ασλαμάς, επιτέλους. Ναι, ναι, ήθελα να κάνω. Καλά ρε με το γλυκό τα βάλατε με τις πινές. Ακούω ρε παλικάρια μου γλυκά. Να ξέρεις, μόνο στον τεπό είμαστε 6 άτομα μέλη στο fan club σου. Φόλα Ολυμπιακή. Και ψηλό Ηρακλής. Όχι Ολυμπιακή. Κατά βάθος έχουμε μαθονιά δυναμία όλοι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε κάτι παλικάρια, ειδικά τα φιλαράκια, τα παόκια. Λίγο να πάρουν το μήνυμα. Παίζουμε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, είμαστε κατηγηθικοί και ερχόμαστε να τους διασύρουμε. Να το πάρουν και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι.
Φέτος να παίξετε όμως. Και βέβαια, παιδιά, επειδή δεν φτάνουν τα ποταλάκια. Μην σέρνεστε στο χορτάρι φέτος, μην κυλιέστε. Περιμένω τον Άρη να κάνει το χρέος του και να τους κερδίσει με την τούπα. Τα αδελφάκια, τα αδελφάκια, τα βρήκατε πάλι. Σε κάθαρα είναι τα πράγματα, δεν φτάνουν τα κουκιά γι' αυτό, αλλιώς ήξερα εγώ. Ήξερε παπαχίτιο, να βλώ σε παρόμε. Να το πάρουν το μήνυμα τα παόκια, να μας χειροκροτήσουν περιμένω στο τέλος του αγώνα. Θα έχουμε και πρωτοσάλτη. Αυτό το σχέδιο κι εγώ. Ναι. Αν πέσει χειροκρότημα στο 0-2 στο τέλος του αγώνα την Κυριακή. Τότε θα ξυπνήσετε. Όχι. Ειλικρινά δηλαδή. 0-2 δεν θα έχει χειροκρότημα. Ναι. Το 0-4 θα έχει χειροκρότημα γιατί δεν θα προκαλέσουμε. 0-4 μήπως μήπως θυμάσαι το 76 σου έχει μείνει έτσι, σου έχει μείνει το 76 το 0-4 στο Καραϊσκάκης. Τι είναι το 76, ναι. Τότε πήρε πρωτάθλημα πάω. Το πήρε και θα το ξαλαπάρει. Ήταν, το θυμάμαι ένα ήταν. Δεν μου λες. Από πού παίρνεις, από δυτικά μένει έτσι. Δεν ξέρω που είμαι. Συγγνώμη, από κάτω δεν είσαι. Όχι, ρε, από εδώ Θεσσαλονίκη δεν είσαι. Όχι, αδερφούλη μου. Μακεδόνας, μην μου τα κάνεις αυτά. Α, όχι, συγγνώμη. Εμείς είμαστε Μακεδόνες. Συγγνώμη, δεν είσαι. Εμείς διαφημίζουμε τα φύλαγα αισθήματα των Βορειοελλαδιτών αγόρων. Τώρα προφανώς πήγες μέχρι τα Μάλγαρα, έτσι εκεί πέρα στα Διόδια, εκεί πέρα μιλείς δυνατά. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτό που λένε. Είμαστε πάρα πολύ. Είναι αυτό που λένε ο γάβρος του Θερμαϊκού είναι πιο νόμιμος. Μας ψάχνετε και δεν σας βρίσκουμε. Έλα, θα είμαστε στο ξενοδοχείο παραμονές αγώνα και θα τα πούμε. Δώσε, δώσε information. Τι γραμμή θέλεις να πούμε, τι θέλεις να τα πω τα παιδιά μου, να κάνουν τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Δώσε στο τρίτο πέναλτι. Μη βρέξει, μόνο μη βρέξει παρακαλάτε. Τι να πω, παπαχίτιεν. Μη μας χτυπήσει καμιά σταγόνα, προσέξτε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε κορδέλες, Γαβριέλε. Θα έχουμε τα πέφτουν κάτω από την βροχή. Τη λαράμπω και τα φιλιά μου, παιδιά. Φιλιά. Μεγάλη στιγμή, δαφνοστεφανωμένος στην Τρόικα. Μεγάλη στιγμή. Τι να τα πω τα παιδιά μου. Ξέρεις που τα λένε, όταν έβγαινε μετά από αποτυχίες του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, έβγαινε το βράδυ στο Ζαγόρα, παιδιά, τα παιδιά έπαιξαν καλά. Όχι, Γιώργο, έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Έχει πολύ δουλειά. Και ο Ολυμπιακός θέλει. Και εγώ χρόνια προσπαθούσα. Και θα θέλει. Άλλη μια γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Μην καλύτερα. Τελευταία, παιδιά, διάλειμμα. Τελευταία και το μισάωρο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πόση ήλικη τη χρονιά πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. FM και ενώ γράφει το σκορ του αγώνα, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ και το στέλνει στο 54526 για να μπει στην κλήρωση για ένα εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στην Τουμπάρα στο Κίκνιο Άσμα. Καλημέρα. Γραμμή, πάμε. Καλημέρα, παλουκάρια. Του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν και σε ξέρω. Αν δεν με ξέρεις. Τα χαμάτα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, νάτος. Τα χαμάτα. Τίποτα αφνοπουκωμένος, ρε. Είναι, αυτός είναι αγριεμένος. Είναι από τα μέρη σου είναι και είναι. Τι να κάνει, βρες τα χαμάτα, βρες. Είναι από τα μέρη μου. Είναι από αυτούς που βγάζουν φωτογραφία του Ντουμπάρα για εξής και τους δίνουν στους Ολυμπιακούς γιατί δεν πατούσαν πάνω, κατάλαβες. Μήπως είναι η μέρη ή όχι από τα μέρη μου. Όχι, όχι, δεν είμαι τόσο. Είναι, λέει, είναι παλίκαρος και είναι και έχω μάθει με δύο ζώνες καράτε και τέτοια. Τα χαμάτα έχει τέτοιο. Ζώνη, άλλη ζώνη. Καράτε έχει, εντάξει, και εγώ έχω ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου. Εισιτήρια έχεις. Έλα, δεν χρειάζομαι εγώ εισιτήρια. Μπαίνει, αυτός μπαίνει. Ναι. Είσαι security στα τουρνικέ. Με βλέπουν και ανοίγουν οι πόρτες. Α, εντάξει. Τα χαμάτα, στο Δήμο είσαι ακόμη. Εννοείται. Έκανε κατά τα άλλα μπουτάρις έφταγε. Μια χαρά. Εξάμηνο, 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 κλείσαμε τριετία. Καλά, ρε φίλε. Άρη, μπουτάρι, είσαι παλικάρι. Μπράβο. Τα γαμάτα πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Παρά 20 είναι. Περίμενε, περίμενε. Να πει το παιδί, να πει το παιδί. Αληθεύει ότι αυτοί που χτυπήσανε το Τσίλο είναι ελεύθεροι και ενδιαφέρεται ο Άρης. Εκτός του Μανιάτη. Είχα σώσει. Ενδιαφέρεται, λέω. Ελεύθερη. Είσαι αλήτης. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Είσαι αλήτης. Δεν είμαι. Ήταν πολύ καλό. Τα χαμάτα, η κορυφαία σου στιγμή στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Όχι, φίλε. Τους πρόλαβε ο ΠΑΟΚ. Που έχει και την εμπειρία. Άντε. Περίμενε τώρα, μη φύγεις. Μη φύγεις. Χρήστο, κλείς τη μουσική. Θαλαμοφύλακας από συνέντευξη Μανώλη Σιώπη στο All About Aris. Oh. Ανοίγει εισαγωγικά. Το έχει επακριβώς. Με τον Ολυμπιακό δεν τα βρήκαμε όσον αφορά την επιθυμία μου να φύγω στο εξωτερικό. Ήμουν παίκτης του Ολυμπιακού και αυτός είχε τον πρώτο λόγο. Όχι εγώ. Εγώ είχα ως πρώτη επιλογή να συνεχίσω έξω. Δεν με άφησε. Μετέπειτα. Είδα τι προτάσεις είχα στα χέρια μου και η καλύτερη επιλογή για μένα ήταν ο Άρης. Συνέντευξη Σιώπη στο All About Άρης. Ναι, πριν σε αφήσει ελεύθερο, σε λέει που να πας. Εσύ τι γελάζεις, δεν θέλω να σε πάρω. Όχι, δεν σου πω να το σημαίνει.
Τι με κοιτάζε, ρε. Αυτό και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Τίποτα. Σου λέει τι λέει. Αυτό λέει. Εντάξει. Ελεύθερη, πολύ οικειμένη. Πήρε ελεύθερο, ναι, σου είπε πού να πας. Και το άκουσε. Τον άφησε ελεύθερο και το άκουσε μετά ο Σιωπής. Είπε, α, θα πάω εκεί. Θα ακούσει τον Ντάντι. Τι? Τίποτα. Τουλάχιστον θαναμοφύλακα, εμένα αφήνουν ελεύθεροι και έρχονται. Δεν πουλάω πακέτο προπονητή και παίκτη. Αχ, τώρα μας έκανες πάλι και βάζω 6 γκολ στο θρύλο. Λοιπόν, αυτά. Πηγαίνουμε στο break. Ένα εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ποιο ήταν το σκορ του αντίστοιχου μάτς της σεζόν 84-85. Έτσι, αυτό χρειάζεται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει στην κλήρωση για το εισιτηριάκι. Και δύο διπλές Grace and Glory, πανέμορφη παράσταση απόψε στο θέατρο Αυλαία ώρα 9 με Αλεξάνδρα Παντελάκη και Δώρα Χρυσικού στο γνωστό έργο του Tom Ziegler. Γράφεται θέατρο για το θέατρο, απλά στο 54-526. Break, άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές και φέρω να πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε δρυμίντε. Άντερε Μέιντεν, άντερε West Ham, τι σφυριά ήταν αυτή χθες. Πέσαμε έξω το 76. Ούτε ο ήχος, ούτε η παραγωγή πολύ μπροστά. Κάναμε τόσο λάθος. Το 76 το κομμάτι. Ζητάμε συγγνώμη. Κοτσάνα μεγάλη. Α, ναι, ναι. Άλλο κοινό. Κομματάρα. Shooting star. Έχετε 13 λεπτά. Τώρα. 13 λεπτά να διεκδικήσετε. Ένα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού την Κυριακή στο γύρο του Τριάμβου. Στο Κίκνιο Άσμα. Αρκεί να απαντήσετε σωστά στο quiz που βάλαμε. Ποιο ήταν το σκορ τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στον αντίστοιχο αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Γράψτε το σκορ του αγώνα. Φέμ και ενώ, ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, το σκορ του αγώνα αποστολή στο 54-5-26. Και με τον ίδιο τρόπο γράφεις θέατρο, το ονοματεπώ σου χωρίς quiz, το ονοματεπώνυμό σου για τον Grace and Glory, απόψε, πανέμορφη παράσταση στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9. Μπες στο ψητό.gr, παραγγέλνεις τα πάντα και γλιτώνεις και 10% αν η παραγγελία γίνει από το μπες στο ψητό.gr. Αλλιώς πας στο υπέροχο χώρο εκεί, στο Μπες στο ψητό, που Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλεφωνάκι 60-22-20 για να κλείσει και τραπεζάκι και απολαμβάνεις τα κορυφαία μπέργκερς στην Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο μπέργκερς, και σαλάτες και σάντουιτς και κλαπ κτλ. Πολύ ωραίο φαγητό. 8.33, σε αδικότωση ώρα το ενώ το είδα ξεχάστηκα. Ναι, και εγώ ρε γαμώτο. Είμαι από τη γενιά των 40 κάτι που δεν το ζήσαν εκείνο το πρωτάθλημα, αλλά θα. Στείλε τη συνέχεια. Μια χαρά το ζήσαμε. Στείλε τη συνέχεια. Αλλά θα, εάν είναι 40. Και εσύ στο όριο. Ναι, στο όριο. Σαν παιδί το ζήσαμε. Πολύ έντονες οι εικόνες. Εγώ ήμουν έφηβος. Ναι, σωστά. Εντάξει. Και στην απονομή εκείνη τη μέρα εκείνη είμαι μέσα. Ιούνιο. Ναι, που κάνεις αβαβά με τον Παναθηναϊκό. Άντε, που γελάει ο κόσμος. Στην απονομή σου, στην τελετή σου έκανες αβαβά με τον Παναθηναϊκό. Άντε, ρε χαμένε τώρα τα λες να σου έρθει καμιά τέτοια. Χιμένεθ, μίλησα με την Α και περιμένω. Τρέμε για να καπαράω τη δεύτερη θέση. Τρίτη, τέταρτη. Τώρα τι να σε κάνω. Τώρα. Να σου κάνουμε. Τώρα. Την Κυριακή πρέπει να σε. Ο ΠΑΟΚ ρίχνει άγκυρα μέχρι τον Μάιο για το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση. Εσύ μπορείς να ρίξεις άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης. Πού? Στο Βυθό. Με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι Βυθό. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Δεν έχουμε κανένα σχόλιο για Γιώργο Κωστίκο. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι. Αυτή πρέπει να είναι. Ποιο είναι με το γκουσγκούνι, η ατάκα, κάτσε καλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Κωστίκος, ο πιτσερικάς του Πλατανιά, από τις Ακαδημίες του Ηρακλέους, πήρε το όνομά του από τον πατέρα του άμεσα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Έτσι, δεν ξέρω η Βλαντάνα τι, ποια αίσθηση έχει. Βλαντάνα όμως είναι. Και φυσικά περιμένουμε και σχόλια για την επιστροφή της Νέρτζη στο Power of Love. Τι είναι αυτή με το Βράνιες, είναι αυτή. Όχι, είναι με τον Τόσιτς. Τα είχε η άλλη με το Βράνιες, τα είχε αυτός με τη Βλαντάνα. Και όλοι μαζί, ναι. Μια παρέα. Την δείχνει αυτή η ίδια, τις ανέβασε τώρα αυτές τι κυκλοφορούν. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι, έλα ρε, τι είναι αυτά, τι χείλη, τι είναι αυτά. Ναι, αλλά το πίσω μέρος. Έλα ρε εσύ τώρα Παναγιώτη, άστο. Άστο Παναγιώτη, άστο. Ο Κωστίκος πιο ωραίος. Μέχρι και το κύμα πάγωσε τη φωτογραφία. Βλέπουν τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, βλέπουμε φωτογραφίες, ο Τσαρτής βασικά βλέπει, της Βλαντάνα. Ο Μάριος έχει κάτι του Κωστίκου και κάτι του Τραϊανού Δέλα. Του Τραϊανού Δέλα καθόλου. Δεν σου αρέσει. Και ειδικά με τον μπουφάν και τις μπλούζες που φοράει τελευταία είναι άστο. Άστο. Ναι, συγγνώμη. Αλλά κάνει καλή δουλειά στο Πανετολικό. Του Κωστίκου και του. Ναι, του Φουντουκίδη. Και του Φουντουκίδη. Το αρίστερο που θέλω σχολές τον έχω. Δεν. Κατάσταση. Τον είχα για πρότυπο όνομα, εντάξει. Αλλά ωραίος, αμυντικάρα ο Αρίσταρχος. Αμυντικάρα. Και έρχεται ξύλο ατελείωτο. Και δεν τιμωρούνταν κιόλα. Ναι, εντάξει, πάω κι εσύ. Βέβαια. Πάμε σιγά σιγά, άντε, βάλουμε ένα κομμάτι και φύγουμε. Τι πάμε, τους αφήσουμε σιγά σιγά. Α, να εδώ πέρα τι λέει.
Χαμός γίνεται. Καλά που έβαλα quiz, έτσι. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Ερε, μην το ανέβηκατε μαζί, έχει πάει στα νεύρα. Μας έκοψε 30 μηνύματα με το quiz σου. Γιατί? Πού να το ξέρει ο κόσμος. Μια χαρά, δεν ξέρω τι γίνεται. Πανικός γίνεται. Κάτσε, ρε φίλε, και πόσο πάω είσαι. Πόσο πάω είσαι. Μπε, έστω και αν δεν το θυμάσαι, μπε, βρε το, ρε φίλε. Κάνει μια προσπάθεια δηλαδή. Α, εδώ μήνυμα, χρωστάμε. Του 739. Δεν ξεκίνησε ποτέ πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα. Λέει ο Θάνος. Ο παδός της ΑΕΚ. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Δεν ξεκίνησε ποτέ πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. Α, σου λέει αν δεν ξεκινήσει και φέτος θα είναι καλό αυτό. Δεν το πιάνω. Νομίζω. Ξέρω... Αυτή είναι και μια προοπτική που υπάρχει για το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια προοπτική. Το παιχνίδι θα το κερδίσει ο το ΠΑΟΚ. Από το 6 στο 0. Ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ. Α, και αυτά έλεγα και πέρσι. Ακριβώς αυτά έλεγα. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να παίξουμε. Μα επειδή ακριβώς δεν σας δόθηκε, δεν το πέταξα εγώ. Σερνώντας στο χορτάρι. Δεν το πέταξα εγώ. Το αντικείμενο. Στο χορτάρι. Καταδικάστηκε αυτός που το πέταξε. Σερνώντας στο χορτάρι. Ναι. Και θέλω να δω τα μούτρα του Πρίγιοβιτς. Επειδή λέγατε ότι όταν πάει κάνει, όταν κάνει ο ΠΑΟΚ το 3-0 την Κυριακή, τι έγινε. Θα ήθελα να δω τα μούτρα του Πρίγιοβιτς εκεί πέρα στη Σαουδική Αραβία που δεν μπορεί να ξεμητήσει από το σπίτι με την μπούρκα. Βλέπει κοίταξε, τα βγάλει, μάτια. Όταν τα βγάλει μέσα από τα 25 εκατομμύρια, θα δει κιόλα τα μούτρα. Πιστεύω θα έχει στεναχωρηθεί πάρα σιγά πολύ. Έχασε το πρωτάθλημα. Τι δεν τα κάνει τα λεφτά, ρε χαμένα, δεν μπορεί να τα φάει. Τι δεν τα κάνει τα λεφτά, ρε χαμένα, αν δεν μπορεί να τα φάει. Πρωταλλητή Ελλάδο, τα κάνει τα λεφτά, ρε φιλά, δεν μπορεί να τα φάει. Τι δεν τα κάνει, δεν μπορεί να τα φάει, ρε χαμένα. Τι να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα φάει, ρε φιλά. Πέρα που βρίσκεται. Να πάρει έρθει και αγοράσει το ταξί, ναι. Σε πω εγώ. Ας το πάρει. Ναι. Τα πάρεις όμως τα λεφτά. Να πλώνει παλάμια για 3,5 ευρώ. Άρχα με. Ναι. 3,5 πόσα. 4 έδωσα χθες έναν συνάδελφο. Πήγα από την Air 3 στο πάρκινγκ μου. Τσάμπα πράγμα. 4 βουλάκια. Σε κατάλαβε ποιος είσαι. Ναι. Ναι, Αργιανός. Όχι. ΠΑΟΚ. Ναι. Περίεργο. Τι. Περίεργο που ήταν ΠΑΟΚ. Ο ένας. Ο άλλος. Άρης. Α, δύο ταξί πήρες. Ένα να πάω και ένα να πάω. 8 ευρώ. Έχω εκτιμήσει ταξιτζή, ναι. Νομίζω στο έχω πει. Στο λόγο μου έγινε έτσι. Παίρνω ταξί για να κατεβάσω στο κέντρο. Είμαι τελευταία, με πρώτα τελευταία χρονιά στο Μετρόπολης. Τελευταία με πρώτα τελευταία. Που είμαι μόνος χωρίς εσένα, σε φάγανε. Ναι. Μπαίνω μέσα, Βασιλής Όλες. Θυμάμαι και ακριβώς από το πήρα. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Λέω φίλε, κάτω τσιμισκή Καρόλου Ντίλ, τι είπα, δεν θυμάμαι το. Αυτό. Τρεις λέξεις. Άρε που είσαι σλαμά. Και κοιτάει ευθεία μπροστά. Δεν με κοιτάει. Ναι. Ευθεία μπροστά. Καλά, μην το ξαναπείς. Μου σπάς τα νεύρα. Προκαλείς δηλαδή. Προκαλείς. Σε έχω λέω, τώρα. Προκαλείς. Σε έχω τώρα εδώ, λέει, και έχω και μαχαίρι από κάτω. Λέω. Λέω... Κάτσο πεις. Αλλά μ' ακούς. Σ' ακούω, λέει. Κάθε πρωί σ' ακούω. Και μου σπάς τα νεύρα. Κάθε πρωί. Το μαχαίρι εκεί όμως. Πάω διαλυμένο στη γυναίκα μου το μεσημέρι. Και δεν με κοιτάει. Ευθεία μπροστά. Δεν γυρίζει. Εσύ ένα που μιλάς, θα γυρίσει μια φορά. Και λίγο, ναι. Έπαινα να του πεις. Και μαχαίρι έχεις. Και πινακίδα έγραψα όταν είδα ότι. Και την άδεια βλέπω εκεί πέρα. Δηλαδή, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ξέρεις ότι ούτε σπρέι μπορούμε να έχουμε πάνω μας, να ξέρεις. Μέσα στο ταξί. Αν μας κάνουν έλεγχο. Ναι, βέβαια, τι σπρέι να έχεις. Έρχεται μετά ο ηθοποιός και. Δεν πρέπει να έχεις ξανά σπρέι. Ναι, ρε φίλε, μπορεί. Του είχε κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι. Να σου. Χρήστο, δώσε λίγη μουσική. Εγώ προφανώς μπορέσα να τον μάθω μια φορά, αλλά δεν θα το μάθω ποτέ. Ναι. Γιατί πήγα ένα δρομολόγιο. Ηθοποιός ήταν. Ηθοποιός σημαίνει φως. Καζάκο έχω πάρει, 3,5 ευρώ, μεγάλος γύφτουλας. Ναι. Την άλλη την. Τι λέει ο άνθρωπος. Ρε φίλε, τώρα γιατί είσαι ο καζάκος, ρε φίλε. Είσαι ο καζάκος. Ο δεν μπαμπάς, ο γιος. Είσαι ο καζάκος. Και μου έδωσε ο τραγουδιστής, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Ο Σαμπάνης. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω πάρει αρκετούς. Ο Σαμπάνης, φίλε, βγάζει από τον καζάκο πενταπλάσια. Ναι. Α, ο καζάκος είναι φτωχός. Ο καζάκος περιμένει. Φίλε, αν ανεβάζει το παιδί καμιά παράσταση. 10 ευρώ, ρε φίλε. Αλλά είναι 3,5 πάνε... ευρώ. Παίρνει το 50 λεπτό, ας πούμε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Και πήρα την. Τέτοια, την Σαμπρίνα. Όχι, Σαμπρίνα. Τραγουδίστε. Όχι, ρε. Τάμτα, Πάολα. Ματσούκα, ματσούκα. Α, τη Ματσούκα, τη Δήμητρα. Α, την πήρε από εδώ που έπαιζε το μονόλογο. Στο Black Box τότε. Χρήστο. Σισοβίτης, μου λέει είσαι πολύ ωραίος ρεμάγκα, έτσι μου είπε. Σισοβίτη έχω πάρει. Ο Άρεγος Σισοβίτης. Ναι, ναι, ναι. Ο Σισοβίτης είπε σε σένα. Με, είσαι πολύ ωραίος ρεμάγκα, να ξέρεις, και φεύγοντας. Α σου πω και ιστορία. Ναι, από που είναι στο στρατού και τα λοιπά. Ναι, έχει πρόβλημα όραση το παιδί. Ναι, καλά. Ναι. Άλλο. Μισό, δώσε λίγο μουσική, ναι, Χρήστο. Να μην σκοτώσω μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Κλείστη μουσική. Με το που το διαβάσω, σήκωσε. Γιατρέ, πώς πήγε το χειρουργείο? Δεν τελείωσα ακόμα, αλλά αφού ξύπνησες, κράτα λίγο τη λαβίδα εδώ, ακίνητη.
και παίρνουμε την τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ήταν ανάγκη να τα ακούσω αυτό τώρα. Πάγωσα, ρε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Ωρε, Μάρια, τι ήταν αυτό, ρε, παλικάρι. Τέλος πάντων. Γιάννης Ταρίφας, ΠΑΟΚ. Άντε, ρε, Γιάννα, ρε. Γιάννης Ταρίφας, ΠΑΟΚ. Ωραία, από έχουμε, φίλε, Ταρίφα και ΠΑΟΚ έχουμε. Εσύ γιατί πήρες. Ναι, όντως. Δεν μου λες, είσαι μένεις δυτικά κέντρο ανατολικά που μένεις, Θεσσαλονίκη εδώ που μένεις. Μένω στην Αργιανομάνα, Νεάπολη. Στην Νεάπολη. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί συνεχίζω να μεγαλώνω. Μπράβο, παλικάρι, και μεγαλώνει και ο γιος μου τώρα. Και ο γιος, να το καμαρούν το χέρι. Να είστε καλά. Ωραία, για να ρε ψυχή. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος για δρομολόγια με πώς το λένε, με επωνύμους, με γνωστούς, με διάσημους, με επωνύμους. Για πες μας, για πες μας. Απαράδεκτος παίρνεις τον Καζάκο τον Κώστα, απαράδεκτος. Δεν πρόκειται να πω ονόματα, έχω πάρει μπουρβουάρ από άνθρωπο που δεν το περίμενα, που τον είχα για καραγιφταριό να πούμε τέλος εισαγωγικά. Γκάλης, και μου έδωσε μπουρβουάρ και υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος επειδή δεν είχε ψηλά, δεν με πλήρωσε καν. Κάτσε, αυτό περίμενε. Κάτσε, δεν είχε ψηλά και δεν σου άφησε τα χοντρά, ας πούμε. Είχες ρέστα, του λες έχω ρέστα και δεν στα έδωσε. Επώνυμος Θεσσαλονικιός. Επώνυμος Θεσσαλονικιός, πολλά χρόνια, η καταγωγή του δεν είναι από εδώ. Εδώ μένει. Εδώ μένει. Σίγουρα μένει απέναντι από την Μακεδονία Πάλας. Εκεί όλη η περιοχή, Μάρη, είναι άστα να πάρει. 17 ιστορίες μπορώ να σου πω. Ο άλλος μπήκε με 2 ευρώ, λέει, να ανέβω πάνω σπίτι να σου φέρω. Άντε ρε, θα με ξεφτυλίσεις τώρα για 1,5 ευρώ. Φύγε ρε, τον παρέλαβα από Βασιλός Γεωργίου και τον πήγα στην Ισχύ 3,5 ευρώ και επειδή μου βγάλε 50, ήταν Κυριακή πρωί, του λέμε πως έχει ψηλά, μπαμ, ψάχνετε από εδώ, ψάχνετε από εκεί, μου λέει καθόλου. Δεν είχε 50 κι ο άνθρωπος. Κάτσε ρε, αν δεν είχε ρέστα, δεν φταίει αυτός. Ναι ρε φίλε, πες το όμως να το μπαίνεις. Πες το, έχω 50, φίλε, να ξέρεις. Α, καλά, εγώ το... Και άμα σου το πει, τι θα κάνεις. Ή μπορεί να σταματήσει, ορφή το περίπτερο μπροστά. Μπα και μου το χαλάσει. Καλά, προκειμένου να χαλάσει, μπορεί να κάνει 30 στάσεις. Πάει. Έπεσε. Πάει και το 3,5. Ωραία τα είπες, Γιάννη. Μπράβο, πολύ ωραία τα είπες, παλικάρι μου. Λοιπόν, νικητής για το εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού είναι ο Τριαντάφυλλος Σαββίδης. Τελειώνει σε 0-0-0. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε. Μπαμπαλάς Γιάννης 663 και Τριαντάφυλλος Σαββίδης 0-0-0 είναι νικητές για το εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Η σωστή απάντηση ήταν. Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σεζόν 1984-85, η τελευταία φορά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, μέχρι το ξαναπάρει δηλαδή πέρσι και φέτος. 1-0 με πέναλτι του Κωστίκου στο 86, σε ένα μέτριο παιχνίδι, Μάρη. Κακό, ήμουνα μέσα. 41.073 ήμουνα στήρια. Μέσα. Νόμιζα θα πνιγόμουν. Τέταρτη και αγωνιστική. Και θα πω αύριο τι έχω πάθει. Τέταρτη αγωνιστική πρώτου γύρου. Α, το πω τώρα, το πω τώρα. Πες το. Έχουμε ραντεβού με 3 άτομα. Άκου τι έκανε όλος ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με 3 άτομα. Έτσι, εποχές του όχι κινητά, ούτε το σχέρι δεν είχε. Ο ένας είναι από τον Εύρο Ολυμπιακός Φόλα, που ήταν εδώ πέρα Λύκειο. Είμαστε μαζί φροντιστήριο. Ο άλλος Ηρακλειδέας και ο άλλος ΠΑΟΞής. Ήμασταν πολύ φίλοι. Παρέα, 4 εγώ και άλλοι 3. Αυτοί που μαλώσουν στο σινεμά. Φτάνουμε, όχι. Φτάνω έξω από το γήπεδο εγώ πρώτος. Λιακάδα, χαμός στην Τούμπα. Χαμός. Περνάνε από αυτούς που περνάνε μπροστά μου, οι 3,5 στους 5 με κοιτάνε. Επίμονα. Με κοιτάνε. Τότε δεν έκανες και ραδιόφωνο. Λέω, ποιο τίποτα ρε εσύ τότε. Κάτι κάναμε σε άλλο, μουσικά και τέτοια. Λέω, τι έχω ρε εσύ, λέω, τόσο ωραίο παιδί είμαι. Και αν κάνεις κολλητό Ολυμπιακό θα έχει. Κάποια στιγμή ήταν ένας τύπος, Χρήστο. Ο φιλάθλος. Μου λέει, φιλαράκι. Τι ομάδα είσαι. Πού είναι η έξι. Για το μάτς είσαι. Πού είναι η έξι. Λέω για το μάτς, ναι. Λέει, γαύρος είσαι. Λέω, όχι, Ηρακλής. Βγαίνεσαι τόσο μπάλα. Λέει, σίγουρα. Λέω, ρε φίλε, Ηρακλής είμαι, λέω, και βλέπω πολύ μπάλα και θα ξέρω τα πάντα ό,τι θες να σου πω. Και υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Λέει, ωραία. Τότε δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τότε λέω όλα ακόμα. Τότε δεν τον υποστήριζα ακόμα. Στα λέω όλα, φίλε. Και να σου πω κάτι, έγινε τέταρτη αγωνιστική σου λύση με ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Αν γινόταν 17η, θα έλεγε Ολυμπιακό, είμαι φίλε. Λέω. Λέει, δεν μου λες. Δεν είχες κάτι άλλο να φορέσεις καλύτερο. Κοιτάω, φοράω κόκκινο αμερικάνικο λεγιακό κατακόκκινο. Κατακόκκινο. Κόκκινο μπλουζάκι. Κατακόκκινο. Κόκκινο παπούτσι, κόκκινες κάλτσες. Όμα λέω. Το είχα βάλει τελείως. Έφυγα βιαστικά να πάω να πάρω το 30. Ξέρεις τότε εποχές τίποτα. Για να είμαι. Ο παππούς μου το οδηγούσε. Βλέπω την ώρα. Ήταν στο 30. Ναι. 30. Το έπαιρνα για να πάω στη γιαγιά συνέχεια πάνω στην Ανατούμπα, στην Παράγκα. Βλέπω την ώρα, δεν με παίρνει με τίποτα. Να πάω, να κατεβώ κάτω, ντεπό, να αλλάξω και να γυρίσω. Πώς τη βγάλαμε καθαρή. Γιατί. Τι. Ερχόταν τρεις φίλοι μου, ρε. Να δούμε το μάτς. Μπήκαμε μέσα, τίποτα. Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, λοιπόν, για το θέατρο, νικητές, Grace and Glory. Ανδρέας Παντζαρόπουλος
και χαρά Βυργινίδου. Χαρά Βυργινίδου και Ανδρέας Παντζαρόπουλος πηγαίνετε κατευθείαν απόψε, ώρα 9, στο θέατρο Αυλαία στην πλατεία Χάνθ. Από την Τζιμισκή είσοδο. Αυτό το έχω πει, το έχω κάνει εγώ. Τι, στο θέατρο. Που έχω φύγει πρωί. Ναι. Και φοράω 7.30 ώρα. Ναι. Και φεύγω όπως είναι και τελικά. Και έχω φύγει Παναθηναϊκός Άρης με τον μπουφάν το κόκκινο που έχω. Αυτό που Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός Άρης. Εντάξει. Το... Και έχω πάει με το κόκκινο μπουφάν και έχω μπει μέσα στο μετρό και είναι όλο γεμάτο Παναθηναϊκός. Και εγώ είμαι με το κόκκινο μπουφάν. Και είναι... Έπαιζε, κάτσε. Έπαιζε Ολυμπιακός όμως εκεί. Όχι. Εντάξει, δεν έπαιζε. Αλλά είναι Παναθηναϊκός και με κοιτούσαν όλοι έτσι. Ναι. Και να πει τώρα, παιδιά, Άρης είμαι. Πει ναι. Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Τότε που κατέβηκαν οι Αριανοί που είχε δει. Το έχει πει στον αέρα. Μα το ναι, και εγώ κατέβηκα με το κόκκινο. Ευτυχώς η μόνη τέτοια ήταν ότι εμένα ήταν Αντίδας ενώ ο Ολυμπιακός ήταν σε Πούμα. Ναι. Τότε. Τώρα φοράει Αντίδας. Τώρα φοράει Αντίδας. Τώρα δεν την κλείτωσε. Τώρα δεν την κλείτωσε. Το σήμα του Ολυμπιακού είναι μέσα. Επένδυση, όχι. Αυτό που φοράς εσύ. Όχι, ρε φίλε. Το έχει δραμμένο από μέσα, σου λέει, στην καρδιά σου από μέσα. Ε, το σήμα του Ολυμπιακού, όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να σα το κλέψω αυτό το πράγμα. Το έχετε τόσα χρόνια μέσα στην καρδιά σα, αγκαλιά. Τώρα. Αλλά την επόμενη φορά που θα αλλάξετε σήμα, γιατί αλλάζετε τακτικά, βάλτε το. Ένα, ό,τι θέλουμε. Το δαφνοστεφανωμένο με φτερά. Βάλτε. Α! Αδέρφια, φεύγω να προλάβω εγώ το πιπερόν. Έτσι, στην Γεωργίου Πατρίου 25. Πάλι φάγαμε το πιπερό, σκάσαμε. Κάποιο φαγητό θα μου έχει κρατημένο και σήμερα. Κάθε μέρα τρώμε. Από τα 15 διαφορετικά που φτιάχνει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών Γεωργίου Πατρίου 25, Ντιλιβεριά 2310-868-868. Πραγματικά νιώθω άσχημα για το ότι είπα το κομμάτι αυτό ότι βγήκε το 85-84. Μεγάλη μου βλακεία. Η παραγωγή δεν είναι 70's καθόλου. Καμία σχέση με 70's. Είναι πολύ γυαλισμένη για 70's. Πάρα πολύ γυαλισμένη. Πολύ μπροστά παραγωγή. Η οποία εγώ θέλω βρωμιά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Αλλά το κομμάτι είναι έπος. Δεν σχολιάζω. Τεράστι Blue Oster Cult, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε. Προσκλήσεις για Uriah Heep θα δίνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για Monster Fucking Magnet!